Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κουμπέρο χοπιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά, μία τόφια ζουμουσάδα! Έχω κυρίες και κύριοι στην κονσόλα απέναντί μου ένα γίγαντα, έναν ακρεφνή, έναν ακούραστο εργάτη της κονσόλας, έναν μάγο της κονσόλας, είναι ο Χρήστος Κιώσης. Γεια σου Χρήστο Κιώση, αγόρι μου. Τι του έλεγε για αυτόν τον άνθρωπο. Μια χαρά ήταν ήρεμος αυτά τα πρωινά του, ε. Μεγάλωνε, ορίμαζε μάλλον, σαν το παλιό καλό κρασί, ένας άνθρωπος χορτασμένος στη ζωή του. Πού να περιμένει. Ότι θα ξημερώνει και πηγαίνει πετώντας τα πρωινά να τους πάω τα τύμπανα. Αγοράκι μου! Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Παρασκευή και 13 σήμερα. Όχι ότι. Εμείς Τρίτη και 13 έχουμε. Παρασκευή και 13 είναι δική του. Πατέντα να πούμε των ξενών, έτσι δεν είναι. Φρέντι Κρούγκερ και. Ο εφιάλτης στον δρόμο της Λεύκης, παιδιά. Απευθύνομαι σαν στους ξένους. ΠΑΟΚ τις τελευταίες 40 μέρες. ΠΑΟΚ τις τελευταίες 40 μέρες. Αυτό είναι ο εφιάλτης. Αυτό είναι θρίλερ. Αυτό είναι σκαμπανέβασμα στην ψυχολογία. Αυτό είναι τσίτωμα των νεύρων. Αυτό είναι να ζεις όλο το πάθος, όλο αυτό το σκηνικό με πεταμένες φλέβες. Να βράσω τα θρίλερ σας. Μία έτσι, μία αλλιώς. Ποιος Φρέντι Κρούγκερ, εγώ να σου πω. Και Γκαρθία, αυτή είναι η ηθοποιία φίλε. Και Κομίνης και Αρετόπουλος και Ποντίκης και Δικαστές και Σκολαρίκη και Καποδίστριας και Σούξου Μούξου και όλοι τους και Καραπαπάδες βάλε μέσα και Μελισανίδηδες και Μαρινάκηδες και Δημάτους και βάλω όλους αυτούς. Γελάμε με τα θρίλερ σας. Αν νομίσετε ότι αυτά τα αφυπογατίδια που φτιάχνουν αυτά τα σενάρια και καλά ας πούμε στα θρίλερ ότι θα μας τρομάξουν, πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Γελάμε μαζί σας. Τα θεωρούμε φρουφρού και οξυλουργός. Στούντιο φούσκι. Πράσινοι γίγαντες, κόκκινοι νάνοι. Πώς λεγόταν εκείνο ρε φίλε το παιδικό. Κόκκινοι γίγαντες, άσπροι νάνοι, κίτρινοι, πού να θυμάμαι τώρα. Πού να θυμάμαι τώρα! Αν νομίζετε λοιπόν ότι με αυτά τα θρίλερ Παρασκευή και 13 ο εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες. Ποιες Λεύκες, ρε! Ο εφιάλτης στον δρόμο με τους διαιτητές. Ο εφιάλτης στον δρόμο με τους δικαστές. Αυτά τα έχετε δει. Νούμερο 1 και νούμερο 2. Έχετε δει το. Κάνω τον πεθαμένο, δεν θέλω να παίξω γιατί. Η χαρτοτενία της Ταμιακής με βρήκε στην κουκούλα νούμερο 1. Το έχετε δει αυτό. Ψ, καλά τώρα! Γατάκια! Τίποτες, πουθενάδες, ολίγιστοι! Τα έχετε δει αυτά! Έχετε δει το τρομοκρατημένος νούμερο 2! Το βγάζω selfie, πίνω καφέ, χαργεντίζω με τρώω μπανάνα! Αλλά είμαι τρομοκρατημένος και δεν βγαίνω απ' έξω! Το έχετε δει! Εκεί να δείτε! Γι' αυτό γατάκια δεν μας τρομάζει τίποτα! Τα έχουμε δει όλα! Και αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα στην Καμάρα, θα δείτε κι εσείς την αντίδραση. Θα δείτε το λαό, γιατί αναμένεται να είναι τεράστιο το συλλαλητήριο. Αναμένεται λαός τσουνάμι, αναμένεται κοσμοπλημμύρα, θα είμαστε όλοι εκεί. Μου ζητήσατε ήδη από χθες να βάλουμε το ΠΑΟΚ είσαι γιατί, που το βάζουμε μια φορά στο τόσο γιατί δεν θέλουμε και να σας κουράζουμε, δεν θέλουμε και να τα κάνουμε σούπα τα ηχητικά μας. Έχουμε σήμερα τη γενέθλια βερσιόν, το ΠΑΟΚ είσαι γιατί, όχι αυτό που κάναμε στο Ανόβερο το υπέροχο με τον λιδάρι μας, τον υπέροχο καλλιτέχνη τον Νίκο τον Κρομλίδη, τη γενέθλια βερσιόν, αυτή που κάναμε το 2016, επί ημερών αρένα. Αυτή την βερσιόν έχουμε διότι εχθές γιορτάζαμε και τα γενέθλιά μας
σύμφωνα με τον Εραστέχνη, είναι 12 Απριλίου η μέρα που πρέπει να γιορτάζουμε την ίδρυση της αγάπης μας. Η άλλη βερσιόν λέει στις 20, παιδιά, το έλεγα και χθες σε κάτι φίλους εκεί στο Πατρικό, το Πατρικό μου στην Τούμπα, πόσο λίγη σημασία μπορεί να έχει αυτό. Ελάχιστη σημασία έχει τώρα, για 8 μέρες διαφορά. Τότε εγκρίθηκε το καταστατικό, τότε όμως το συνέταξαν, τότε εκείνο, τότε τ' άλλο. Εγώ έτσι απλά ως ένδειξη σεβασμού στον Εραστέχνη, επειδή από εκεί ξεκινούν όλα, από εκεί ξεκινάει, αυτή είναι η μαμά του λόχου, αφού ο Εραστέχνης θέλει 12 του μηνός, συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Έτσι σαν μια ένδειξη σεβασμού σε αυτούς που κράτησαν το σύλλογο όταν ο κάθε τυχάρπασος, να πούμε, ερχόταν να πάρει την ομάδα ή να πάρει το γήπεδο ή να πάρει την ιστορία και να τη διαχειριστεί ο ίδιος. Κράτησε πολλές φορές με νύχια και με δόντια και ο κύριος Κατσαρής και γενικά ο Εραστέχνης, ο Α.Σ. ήταν εκεί να φυλάξει θερμοπύλες και να προασπιστεί τα συμφέροντα του συλλόγου. Αν είναι 12 ή αν είναι 20, τι σημασία έχει? Είναι τόσο τεράστιος ο σύλλογος, είναι τόσο τεράστια η ιστορία αυτή. Χθες βγήκε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση και από την ΠΑΕ αλλά και από τον Εραστέχνη. Την καρφιτσώσαμε και στην ομάδα μας, ανοίξτε και στον αθλητήριο Ζουμουσού την ομάδα μας στο Facebook, που μέσα σε πολύ λίγες μέρες πήγαμε από τους 10.000, κοντεύουμε τους 11.000. Δηλαδή οι ρυθμοί που άνθρωποι έρχονται στην παρέα μας είναι ραγδαίοι. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και οι περίεργοι. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και αυτοί που τους ξεβράζει το κύμα. Μόνο τους το σύστημα τους αποκλεί όταν μπουν, για να αυρίσουν, για να αφορήσουν, για να προσβάλλουν. Για να μόνο και μόνο μπαίνουν για να κάνουν προσβλητικά σχόλια για τα υπόλοιπα ζουμουσάκια, για τους υπόλοιπους παοκτσίδες, για όλους εμάς. Α, όπως μπαίνουν βγαίνουν. Σιγά μην ασχοληθούμε παραπάνω. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως μπαίνει ηθελημένα, γιατί βλέπει ότι αυτή η παρέα έχει κάτι, ρε παιδί μου, που του κάνει κλικ του άλλου. Κάτι, το κέφι της, τη ζωντάνια της, το χιούμορ της, την αγάπη για τα 4 γράμματα, την αγάπη για τη ζωή, την αγάπη να δώσει στους συνάνθρωπους. Θα κάνουμε στις 29 Απριλίου τη 14η αιμοδοσία μας. Χρήστο, και όσοι σε περιμένω, Χριστάρα, να ξέρεις. Να είμαστε εκεί έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Αύριο, όποιος αγαπά τα 4 γράμματα, όποιος πιστεύει ότι ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, ή να το πω ακόμα καλύτερα, είναι η ίδια του η ζωή, γιατί είναι συνυφασμένο όλο αυτό, όλη αυτή η ιδέα, όλη αυτή η έννοια με την ίδια του τη ζωή, διότι άλλος από μικρό παιδί, άλλος αργότερα, άλλος μικρότερος, άλλος μεγαλύτερος, έχει κάνει αυτό το σύλλογο, τον τεράστιο σύλλογο, ένα με το είναι του. Ξέρω πολλούς ανθρώπους να θυμούνται χρόνια της ζωής τους συνυφασμένα με αγώνες ποδοσφαίρου της ομάδας. Ξέρεις, τότε που ήμουν τόσο χρονών, ήμουνα σε εκείνο το μάτς, είχα κάνει εκείνη την εκδρομή. Ή εκεί ήμουν όταν έβαλε τον γκόλο μου Σλίμοβιτς, ή εκεί ήμουν όταν ο Γκουερίνο σκόραρε εκείνο τον γκολ, είναι η πιο μεγάλη. Ή ήμουν εκεί όταν ο Βρίζας έβαλε τον γκολ με την Άρσενα. Ή τότε που ο Αθανασιάδης σκόρανε μέσα στην Τότεναμ, ήμουν εκεί ή έκανα αυτό τότε. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε το ηχητικό αυτό που είχαμε φτιάξει το 2016 στη γενέθλια βερσιόν. Έχουν προσθεθεί 2 χρόνια, 92 χρόνια ιστορίας. Η ανακοίνωση του Εραστέχνη υπέροχη. Τη διαβάζω και την υπενθυμίζω. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, με αφορμή τη 12η Απριλίου, ημέρα εορτής, βάσει του καταστατικού και εν όψη της συμπλήρωσης 92 χρόνων από την ίδρυση του σωματείου μας, απευθύνεται προς όλους φίλους και εχθρούς στην Ελλάδα και στα πέρατα της Οικουμένης, λέγοντας: είμαστε εδώ, πιστοί στην ιδέα του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτή μεταλαμπαδεύτηκε από τους προγόνους μας
και ιδρυτές του συλλόγου. Ως τη σημερινή γενιά, γνήσιοι πρεσβευτές ηθικών αξιών και κανόνων δικαίου που χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ εδώ και 92 χρόνια και τον κάνουν τόσο αγαπητό στους φίλους του. Ένα σύνθημα του παοξίδικου λαού λέει: αδιαφορώ για ό,τι και αν λένε, γιατί δεν ξέρουν τι νιώθω για σένα. Και πώς να ξέρουν, συμπληρώνουμε εμείς, πώς να καταλάβουν το αδάμαστο πνεύμα του ΠΑΟΚΤΣΙ όλοι αυτοί που ψάχνουν τη δόξα και το μεγαλείο μέσα από κύβδηλα μαστραπαδάκια, όταν ο ΠΑΟΚ οφείλει τη μεγαλοσύνη του στο πνεύμα αντίστασης και δικαίου του λαού του. Εδώ είναι όλη η ιστορία, παιδιά, σε αυτή την πρόταση. Όλη η ιστορία, αυτό που λέμε, δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους. Συνεχίζω, και βέβαια οι μπηχτές είναι 100% για αυτούς που θέλουν τους χάρτινους τίτλους. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Φέτος ο πρωτότοκος γιος του σωματείου μας, δείτε τι ωραία το αναφέρει, ο πρωτότοκος γιος του σωματείου μας, το καμάρι και η ναυαρχίδα μας στο ποδοσφαιρικό τμήμα υπό την ηγεσία του Ιβάν Σαββίδη, έφτασε κοντά στο στόχο του, την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος. Κάποιοι όμως, κάνοντας χρήση των γνωστών βρώμικων μεθόδων τους από εποχή ΠΟΚ, βλέποντας ότι η εποχή ΠΑΟ κανατέλει, προσπάθησαν και προσπαθούν να αποτρέψουν ή έστω να το αναστείλουν ακόμη και προσωρινά για έναν ακόμη χρόνο. Όλοι εμείς όμως, ο περήφανος λαός του ΠΑΟΚ, είμαστε εδώ και φροντοφωνάζουμε. Όχι στους χαρτοπρωταθλητές. ΠΑΟΚ άξιος πρωταθλητής Ελλάδος 2018. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ως μάνα και θεματοφύλακας των ιερών και οσίων του συλλόγου, δηλώνει την πλήρη υποστήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση στο συλλαλητήριο που εξήγηλε ο λαός του ΠΑΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 και ώρα 3, καλώντας παράλληλα όλους όσους χτυπάει η καρδιά τους για τον ασπρόμαυρο δικέφαλο ετό να συμμετέχουν ειρηνικά, περιφρουρώντας με τη στάση τους τα δίκαια αιτήματά μας. Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ, χρόνια πολλά ΠΑΟΚτσίδες, πρωτάθλημα εμείς ή εμείς. Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Είναι χθες, είναι μετά την εκπομπή η ανακοίνωση, γι' αυτό και τη διαβάσαμε τώρα. Νομίζω έτσι θα έγραφε κάθε απλός παοξής. Αν του έδιναν μολύβι και χαρτί, αν του έδιναν πληκτρολόγιο, μάλλον για να πάμε στα πιο σύγχρονα, αυτό θα έβγαζε από μέσα, τα σόψυχα. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε, αλλά είναι υπέροχη η ανακοίνωση. Όπως και η ανακοίνωση τη ΠΑΕ βεβαίως τώρα. Είπαμε λοιπόν, και λόγω των γενεθλίων χθες, αλλά και λόγω του ότι αύριο έχουμε μία ιστορική συνάντηση, άλλος τη λέει συγκέντρωση, άλλος τη λέει συλλαλητήριο, άλλος τη λέει συνάντηση, λίγη σημασία έχει, είμαστε εκεί, ενώνουμε τις φωνές μας. Τις ενώνουμε για να φτάσει εκοφαντικό μήνυμα στα αυτιά των ψευτών, στα αυτιά των απατεώνων, στα αυτιά αυτών που μηχανεύτηκαν με έναν τρόπο δόλιο, ραδιούργο, κύβδηλο, σάπιο. Όλο αυτό το σχέδιο, αφού δεν κατάφεραν αγωνιστικά, αφού δεν περίμενε κανένας μετά από ένα άθλιο ξεκίνημα της ομάδας μας με αποκλεισμό από ένα χωριό που μετά βέβαια έκανε μια πολύ αξιόλογη πορεία, αλλά ας μην χρυσώνουμε το χάπι, δεν επιτρέπεται να αποκλειόμαστε. Την Όστερσουτ, το χωριό του Παπαστρούφ, να πούμε, ή του Νίλς Χόλγερσον, μετά από μια αλλαγή προπονητή, μια ακατονόητη επιλογή προπονητή και την αλλαγή, σιγά μην περίμεναν και μετά από τα πρώτα άσχημα αποτελέσματα με Λεβαδιακούς, με Απόλλωνες, με Λάρισες, αυτούς που θα έδινε δηλαδή τη μάχη για την κατηγορία, ασχολείται κανένας. Έλα όμως που το γύρισε το πράγμα η ομάδα. Έλα όμως που μετά την Ξάνθη άρχισε ένα καταιγιστικό κυνήγι βαθμών με υπέροχη μπάλα, με ένα σύνολο που το ζήλεψε όλη η Ελλάδα, με τον Λουτσέσκου να γυρίζει και αυτό στο κλίμα εις βάρος του, με τη δουλειά του, με το πείσμα του, με τους παίχτες τους Έλληνες, με τον Πέλκα, με τον Βιερίνια, με τον Μπασχαλάκη, με τον Μπρίγιοβιτς, με τον Μάτος, με όλα τα παιδιά, να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να πηγαίνει η ομάδα δίκαια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όταν όμως, και αφού περίμεναν ότι η ομάδα πού θα πάει, εν τω μεταξύ παίζουμε στα κόκκινα συνέχεια γιατί οι άλλοι σμπρώχνονται, ο μεν πράσινος για να μην πέσει κατηγορία, οι άλλοι για να είναι στην κορυφή κοντά, και ο κόκκινος και η κίτρινη. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν στραβοπατούμε ούτε στην έδρα του Πανετολικού και ότι δεν χάνουμε ούτε στα Γιάννενα,
μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο που ο γραφικός Γεράκος που φώναζε όλο το διάστημα, να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τόση λύσα κακιά ρε μπίμπιπ. Τόση χολή. Ρε άνθρωπε. Μες στην αρρώστιά σου βρίσκεις χώρο για να βγάλεις τόσο χολή. Τι σου έφτεξε ο ΠΑΟΚ, τι σου έφτεξε αυτός ο λαός ο τεράστιος. Σε πείραξε ποτέ? Σε πείραξε, ξέρουμε πως σε πείραξε. Γιατί είναι αυτός που βλέπεις ότι έρχεται. Είναι αυτός που σε ξεκάρφωσε από την κορυφή. Είναι αυτός που εξάρθρωσε την παρεούλα σου. Αυτόν φοβάσαι. Τον Παναθηναϊκό τον έχεις εκεί που τον έχεις τώρα και προσπαθείς να τον σώσεις, γιατί όχι ότι τον αγαπήσαν τον Παναθηναϊκό, τον θέλουν υποχείριό τους. Ένας αδύναμος Παναθηναϊκός που δεν έχει να πληρώσει ούτε τους μανάβιδες, να πούμε, ούτε τους χορτοκόπτες, τους κυπορούς, τον θέλουν υποχείριο. Το φιλαράκι τους. Ο Αλαφούζος που κάνα τις μοιρασιές κάθε χρόνο. Και βέβαια, αφού είδαν λοιπόν ότι δεν μπορούμε στο αγωνιστικό χώρο, πήγαν και έκαναν αυτό που το είχαμε πει λίγες μέρες πριν. Προσέξτε, γιατί τώρα θα κοιτάξουν να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Βρήκαν τρόπο, ενώ ο κόσμος ήταν και στα δύο αυτά μεγάλα μάτς άψογος. Άψογος ήταν ο κόσμος. Βρήκαν τρόπο, βρήκαν χαραμάδα, φαντάστηκαν πράγματα, δημιούργησαν από μόνοι τους όλο αυτό το σκηνικό. Ο μεν ένας βγήκε καν να παίξει, ο Δηλός, ο Χέστης, η άλλη βγήκε και όταν έφαγε τον γκολ στο 90, το 0-0, okay, ξαναβγήκε. Το 1-0 τρομοκρατία. Τους είδαμε με το καφεδάκι να παίζουνε σφαλιαρίτσες, να κάνουν χαβαλέ μέσα στα ποδητήρια, να βγάζουν σέλφι με τους αστυνομικούς, να χαργεντίζονται, χαμογελαστός ο Μπάγεβιτς, καμία τρομοκρατία. Κύριε δικαστά, κύριε σκουτέρι, αποδώστε δικαιοσύνη. Αποφασίστε σύμφωνα με την εικόνα. Είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Δεν κουβαλήθηκαν 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ ή 10 υπάλληλοι του ΠΑΟΚ για να σας πούν, ξέρετε, βγήκαν και γελούσαν οι παίκτες. Δεν θα τους πίστευε κανένας. Εδώ είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας. Υπάρχει πιο δυνατός μάρτυρας από την ίδια την εικόνα? Μ' αρέσει που κάποια εξής λένε δεν έχει ήχο. Μπα, τι λέτε ρε. Ο Σαρλό που δεν είχε ήχο, να πούμε, ξέρω εγώ, ή ο Χοντρός και Λιγνός. Θέλατε και ήχο? Τι τη βάζει στο στόμα τη σφυρίχτρα ο Κομίνης? Δεν ξέρουμε, λέει, αν σφύριξε. Τι λέτε, ρε, βάζει τη σφυρίχτρα στο στρώμα, οι δικοί μας χειροκροτάνε και λένε πάμε να παίξουμε. Τι μπορεί να έκανε, τι σφύριξε, να περάσει το τρένο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο λοιπόν, με αφορμή πρώτα τα χθεσινά γενέθλια της ομάδας και με αφορμή το αυριανό συλλαλητήριο, θα ακούσουμε το «Πάω και είσαι γιατί», το οποίο το πρωτοέγραψα το 2004, σε πολύ δύσκολες εποχές, με κάτι φαξ, με κάτι αυτά, τα θυμάστε, στα σπορ του Βορρά τότε. Και σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων, διότι έχουν περάσει όπως καταλαβαίνετε 14 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το βράδυ που η ρίτσα η δακτυλογράφος στο σπορ του Βορρά, γιατί δεν έγραφε εγώ σε υπολογιστή τότε, από άρνηση, δηλαδή δεν ήθελα να καθίσω σε πληκτρολόγιο, ήμουνα του χειρόγραφου κάποια στιγμή. Εντάξει, μου είπανε, φίλε, δεν μπορείς εσύ να θέλεις να κυκλοφορείς με το γραμμόφωνο. Έχει βγει και το CD player, να πούμε. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά το θυμάμαι εκείνο το βράδυ, γιατί είχαν φύγει όλοι. Ήταν άδειος ο ημιόροφος εκεί στα γραφεία στα σπορ του Βορρά στη Μοναστηρίου. Και με περίμενε η καημένη η ρίτσα. Δεν ξέρω αν ακούει αυτή ο άντρας της. Να είναι καλά. Να τελειώσω αυτό το πάω και εσύ γιατί. Και της έδωσα ένα μουσκεμένο χαρτί. Λοιπόν, για να δακτυλογραφήσει αυτό που όλα τα χρόνια με ακολουθεί, αυτό που όλα τα χρόνια το θεωρώ μια πολύ δική μου στιγμή που τη μοιράστηκα μαζί σας, και ας το βλέπω σε διάφορα site παοξίδικα, δεν πειράζει, χωρίς να αναφέρονται στην πηγή, χωρίς να αναφέρονται ποιος το έγραψε, να το έχουν κάνει κτήμα τους, να έχουν βάλει και άλλα δικά τους, δεν πειράζει, δεν μας πειράζει, δεν ψάχνουμε κανένα franchise, ούτε να μην καμία, ούτε καν ηθική δικαίωση, ούτε καν ανταμοιβή. Μόνο και μόνο που τα παιδιά που είναι στους συνδέσμους, που είναι αγνά, που αγαπούν τα 4 γράμματα, ταυτίστηκαν
με αυτό το κείμενο, ταυτίστηκαν με αυτά που γράφω μέσα, είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Το διαβάζω και χαίρομαι. Ξέρουν αυτοί, κάποιοι ξέρουν ότι είναι δικό μας αυτό, ότι εμείς το πρώτο κατεβάσαμε από την κλάβα μας και το μυαλό μας. Το ξαναλέω, σε ένα βράδυ πάρα πολύ δύσκολο. Οι πιστοί ακροατές το θυμούνται, την άλλη μέρα το πρωί ήταν το βράδυ που μας πετάξανε εκτός της Champions League με το Fax, με τον Λιάσο Λουκά κτλ. Θυμάστε τότε. Αύριο λοιπόν, θέλω να μου πεις όταν θα είμαστε χρονικά πριν το διάλειμμα, είμαστε τώρα, τώρα, αύριο πρέπει, οφείλουμε να είμαστε κοντά σε αυτόν που αγαπάμε. Κοντά σε αυτόν που αγαπάμε. Το πανηγύρι, η κάθοδο στο Λευκό Πύργο για ένα κύπελο, για ένα πρωτάθλημα, είναι πολύ εύκολο πράγμα. Και θα το κάναμε φυσικά αφόρμητα και μόνο την καρδιά μας και δεν το κακίζουμε, εννοείται. Το να βρεθούμε όμως δίπλα σε αυτόν που αγαπάμε, όταν αυτόν που αγαπάμε τον πολεμούν, όταν προσπαθούν να τον πληγώσουν μπήγοντάς του τα νύχια στα πλευρά του, του δικέφαλου αετού, όταν προσπαθούν να αμαυρώσουν όλο αυτό, όταν προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να μας κλέψουν, τότε μία είναι η αντίδραση, η αυριανή. Παρουσία στο συλλαλητήριο στις 3 πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό. Θα πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα και όταν γυρίσουμε, γιατί δεν θέλω να μπλέξω χορηγούς τώρα, όταν γυρίσουμε θα πούμε και τους χορηγούς. Πάμε να ακούσουμε, είναι η βερσιόν Απρίλιος 2016. Πάω και είσαι γιατί. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, πάμε, αύριο είμαστε όλοι εκεί. Πάμε. ΠΑΟΚ είσαι γιατί. Γενέθλια εκδοχή Απρίλιος 2016. ΠΑΟΚ είσαι γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει δικέφαλος αετός. Βυζάντιο, πόλη, Άγια Σοφιά, Πόντος, Μικρά Ασία. Γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει Μακεδονία. ΠΑΟΚ είσαι γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει ξεριζωμός, προσφυγιά, αλυσμόνητες πατρίδες, ασπρόμαυρες εικόνες γεμάτες μνήμες, φορτισμένες διηγήσεις γεμάτες πόνο, αλλά και περηφάνεια μαζί. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί έτσι έμαθες από τον πατέρα σου και αυτός από το δικό του πατέρα. Και αυτή είναι μια σπάνια κληρονομιά που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και θα τη μεταφέρεις και εσύ στο δικό σου παιδί. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί όταν βλέπεις τους ογδοντάριδες με τα ρητιδιασμένα πρόσωπα να σου μιλούν για το γήπεδο στο Συντριβάνι, έφνεις, τα μάτια τους πετούν φλόγες, ξαναγίνονται νέοι, ζουν και πάλι το τότε. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί το ναό της Τούμπας τον έχτισαν πέτρα-πέτρα παοξίδες, άνθρωποι απλοί, άνθρωποι λαϊκοί, άνθρωποι του μόχθου και της προσφυγιάς, που μάτωσαν τα δικά τους χέρια. Κουβάλισαν οι δικές τους πλάτες, αλλά δεν τους ένοιαζε καν, γιατί εκείνη τη στιγμή ένιωθαν ότι έχτιζαν το δικό τους σπίτι. ΠΑΟΚ είσαι, όχι για τους τίτλους που πήρες, αλλά για αυτούς που άδικα και με το έτσι θέλω σου στέρισαν, και τότε και τώρα. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών σημαίνει περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση, με προσήλωση και με σεβασμό στα ιδανικά που πρεσβεύουν τα τέσσερα γράμματα. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί νιώθεις ότι παρασέρνεις και εσύ μαζί με τον Μεγαλέξανδρο Κούδα τον καψί σε εκείνη τη φωτογραφία. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί τότε το παρκέ στην Αντ το πότισαν και τα δικά σου δάκρυα μαζί με εκείνα του Μπάνε. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί όπως λέει και ο Πάμπλο, καερεστά περμητίδο, λεβαντάρσε έσω ομπλιγκατόριο, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει καψούρα, είναι το πιο δυνατό συνέστημα που δεν το μετανιώνεις ποτέ και πάντα καταλήγεις στο τέλος να λες εμείς μαζί για μια ζωή. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί εκείνο το βράδυ στο μάτς με τη Φενέρ, ύψωσες και εσύ μαζί με το Μούσλι τη φανέλα λάβαρο στον ουρανό της πόλης, στη γενέτειρά μας μέσα.
ΠΑΟΚ είσαι! Γιατί γίνεσαι μάνα, πατέρας! Και περιμένεις πώς και πώς να ακούσει το παιδί σου να λέει για πρώτη φορά τη λέξη ΠΑΟΚ! ΠΑΟΚ είσαι! Γιατί δεν τον εγκαταλείπεις ποτέ στα δύσκολα! Όπως όταν αρρωστείς ένας δικός σου άνθρωπος και είσαι στο προσκέφαλό του όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή νιώθεις την ανάγκη να είσαι εκεί δίπλα του, να ξενυχτήσεις μαζί του μέχρι να σταθεί και πάλι στα πόδια του. ΠΑΟΚ είσαι! Γιατί όσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και αν βρίσκεσαι από τη Θεσσαλονίκη, την Τούμπα, το Παλατάκι, κουβαλάς τον ΠΑΟΚ μέσα σου σαν ένα πολύτιμο φυλαχτό, σαν την ευχή της μάνας, σαν το βλέμμα του πατέρα. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ο πραγματικός λόγος που γίναμε ΠΑΟΚ δεν είναι ένα πρωτάθλημα, δεν είναι ένα κύπελο, αλλά οι αξίες, οι άφθαρτες, οι διαχρονικές, οι αρχές, τα ιδανικά, τα διαπραγμάτευτα που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα γράμματα πιστά εδώ και 90 χρόνια. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ξεχνάς τα αδέρφια σου που έφυγαν πρόωρα και άδικα για το μεγάλο ταξίδι. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ αφού. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί έτσι ρε. Άνθρωποι ξεριζωμένοι, άνθρωποι διωγμένοι, έχοντας μόλις αφήσει πίσω τους τις πατρίδες τους, τα σπίτια τους, τα σχολεία και τις εκκλησίες τους, τις γειτονιές, τα μαγαζιά και τα στέκια τους, σε πολλές περιπτώσεις τους δικούς τους ανθρώπους, ζωντανούς ή νεκρούς, από το χέρι τους σφαγέα και βασανιστή, τυλίγοντας ένα μαντίλι μια εικόνα Παναγιάς, μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κοιμήλιο, ξεκίνησαν σακατεμένοι ψυχολογικά και με πλημμυρισμένα τα μάτια από δάκρυα και το μυαλό από εικόνες μιας τελευταίας ματιάς στα μέρη που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι πρόγονοί τους, οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Άνθρωποι που ήξεραν ότι αν αφήσουν τις μνήμες να τους ρίξουν σε κατάθλιψη δεν θα είχαν καμία μα καμία ελπίδα για μια καινούργια αρχή. Άνθρωποι τέτοιοι ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ πριν από 90 χρόνια. Μάζεψαν τα κομμάτια τους, έκτισαν τη ζωή τους από την αρχή, κουβαλώντας πάντα μέσα τους την πατρίδα που άφησαν πίσω, αλλά και όσα αυτή αντιπροσώπευε. Πέρα από τις τέχνες, τα γράμματα, τις επιστήμες, τη μουσική, τις συνταγές, είχαν φέρει μαζί τους την αγάπη για τον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο. Έτσι ιδρύθηκε αυτός ο τεράστιος σύλλογος, που στο πέρασμα αυτών των 90 ετών έγραψε τη δική του ιστορία. Όχι απαραίτητα με τίτλους. Όχι! Δεν ήταν αυτοί που κράτησαν ζωντανό τον κόσμο και τον υπερπολαπλασίασαν χρόνο με τον χρόνο. Ήταν όσα αδιαπραγμάτευτα σήμαιναν πάντοτε αυτά τα τέσσερα γράμματα. Πίστη στις άφθαρτες αξίες, αντίσταση στο κατεστημένο, δέσιμο με την παράδοση και τις αλυσμόνητες πατρίδες. Τις αλυσμόνητες, όχι τις χαμένες. Σήμερα, 90 χρόνια μετά, μέσα στη λέλαπα της κρίσης και της κατάθλιψης στην οποία έχουν ρίξει τον Έλληνα, ο ΠΑΟΚ αποτελεί για τον κάθε ΠΑΟΚΤΣΙ ένα στιβαρό αποκούμπι, μία ψυχολογική χειρολαβή σε μια κοινωνία που σαν ένα μη ελεγχόμενο λεωφορείο τρέχει με σπασμένα φρένα στον κατήφορο. Ένας φάρος διαφυγής από όσα μας μαυρίζουν την ψυχή. Μία ιδέα που δεν μπόρεσε η σαπίλα της εποχής να αγγίξει, να αλλοιώσει, να εκμαυλήσει. Τόσοι και τόσοι οπαδοί, πιστοί αυτής της ιδέας του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών, νιώθουν ότι τώρα γιορτάζει κάτι απόλυτα δικό τους, η οικογένειά τους, το σπίτι τους. Γιατί αυτό είναι ο ΠΑΟΚ μας. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μία κουβέντα θέλω να πω μόνο. Τιμή και δόξα στο Γιώργο Μπαλταδόρο. Το παλικάρι το οποίο έφυγε πρόωρα, έφυγε πάνω στο καθήκον. Αυτός είναι ένας ήρωας. Μην περιμένετε ο ήρωας να είναι με το καριοφύλι και τη φουστανέλα όπως γινόταν παλιά. Αυτός είναι ένας ήρωας που έπεσε στο καθήκον. Άφησε την οικογένειά του πρωί, φίλησε τα δυο παιδιά του και έφυγε να πάει για να σηκώσει το αεροπλάνο. Τώρα η υποκρισία ο Ερντογάν για τα συλληπιτήρια. Φίλε, ας μην κάνεις παραβιά συνέχεια, ας μην τρώγε το κόλλο σου συνέχεια με τα νησιά. Γιατί το παιδί γι' αυτό σηκώθηκε να πάει να κάνει την άσκηση, γι' αυτό είναι σε μια ετοιμότητα όλοι. Και είναι μόνο ένας από τους εκατοντάδες οικογενειάρχες που κάθε μέρα παίζουν ζάρια με το θάνατο. Που φεύγουν από το σπίτι τους και δεν ξέρουν σε καμία περίπτωση, δεν ξέρουν να τα ξαναγυρίσουν οι δικοί τους άνθρωποι. Τον φυλάει η μάνα, τον φυλάει η γυναίκα το πρωί και δεν ξέρει αν θα ξαναγυρίσει.
το απόγευμα. Μου τον πει σε όλες τις δουλειές μπορεί να γίνεται αυτό. Ναι, αλλά εδώ παίζουν πραγματικά κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Η τραγική ηρωνία είναι ότι πριν λίγο καιρό υπήρχε ντοκιμαντέρ, πριν λίγες μέρες στο Έψιλον, όπου μίλησε το παλικάρι αυτό, και πριν λίγο καιρό είχε μιλήσει και στο Μέγκα για τους κινδύνους, για την ετοιμότητα που βρίσκονται. Τι να πεις, βαρύ το πένθος σε όλη τη χώρα, σκέπασε με βαρύ πένθος, βαριά θλίψη όλη τη χώρα αυτό το περιστατικό, αυτό το τραγικό συμβάν. Ο χαμός ενός νέου ανθρώπου, αθάνατος, αυτή είναι η λέξη, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πήγε σε μια γειτονιά των Αγγέλων, πολύ κλειστή, ανθρώπων που έφυγαν στο καθήκον τους. Νεότατο, το παιδί ούτε 40 δεν ήταν, οικογενειάρχης. Όλοι μιλούν για έναν εξαιρετικό αεροπόρο, έναν εξαιρετικό πιλότο, έναν άνθρωπο με πολύ αγάπη για αυτό που έκανε, με πολύ αγάπη για το καθήκον του, απόλυτα πιστός στις αρχές του. Τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, αύριο 3 η ώρα, επειδή με ρωτάτε και έρχονται και μηνύματα. 3 η ώρα αύριο, στην Καμάρα θα είμαστε εκεί. Πάμε να δώσουμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Γεια σου Γιώργο μου. Αιωνία του μνήμη. Αιωνία. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Αυτό έχει σημασία. Τώρα ό,τι... Και θα πρέπει τα δραματικά αθλήματα να το δημήσουμε ένας λεπτό εισηγή, να διατάξει η ΕΠΟ τα αυριανά παιχνίδια, τα σημερινά παιχνίδια, να κρατήσουν ένα λεπτό εισηγή προς τιμή του παλικαριού αυτού. Πολύ σωστά το λες. Πάμε τώρα στα δικά μας. Το μίσος ο υπάρχικός απέναντι στην αγαπημένη μας ομάδα ξεκινάει εδώ και χρόνια. Όταν δεν μπορέσαν, δεν σκύψαν το κεφάλι, ο τότε ο μεγάλος Παντελάκης με τους φιλάθλους πίσω να δοθεί ο Κούδας, στους εφοπλιστάδες, νταϊφάδες, γουλανδρίδες και εσία, σε μια ομάδα η οποία δεν είχε εφοπλιστάδες, δεν είχε γροσασιάρχες, δεν είχε μεγαλοπιομηχάνους, ήταν μια ομάδα την οποία διδικούσαν επαγγελματίες, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, και δεν διδικούσαν. Ποτέ δεν έσκυψε αυτή η ομάδα το κεφάλι σε αυτούς. Δεν μπορέσαν να το χωνέψουν. Από τότε βαστάει το μίσος απέναντι σε εμάς. Είναι μίσος. Είναι μίσος, φόβος και τρόμος απέναντι στην ομάδα δικιά μας, η οποία τους αντιστάθηκε από τότε. Από τότε έχουμε σηκώσει το κεφάλι ψηλά και δεν υποκύψαμε. Δεν το χωνέψαν αυτό ποτέ. Ποτέ δεν μπόρεσαν να το χωνέψουν ότι μία ομάδα, ο ΠΑΟΚ, τους είχε αντισταθεί τότε. Και επιχούντες και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε και στα παιδιά να μ' ακούς. Σ' ακούω και δεν θέλω να σε διακόψω καθόλου. Γιατί τα λες τόσο ωραία και δεν θέλω να χάσει τον ήρμό σου. Λοιπόν, σας σοκάρει, παιδιά... σας σοκάρει που δεν σας διακόπτω, το ξέρω. Έχω χούει κακό. Λοιπόν, πιο πολλές φορές, επειδή θέλω να υπάρχει διάλογος, δεν θέλω να σας κόβω, είναι υπέροχα αυτά που λέτε. Η συντριπτική πλειοψηφία, έτσι. Αυτά είναι τα τηλέφωνα που θέλω. Okay, κατανοητό και όλος να λέει Βασίλης Χατζηγραβατίδης, βάλαμε για τα κρέατα. Θεμητό και αυτός ακούει και υπάρχει. Αλλά εντάξει, ειδικά εσάς τους μεγαλύτερους, ξέρετε πόσο σας σέβομαι. Λοιπόν, και πόσο υπολείπτομαι τα χρόνια σας και όλα αυτά που έχετε ζήσει πριν από εμάς. Τα πράγματα θα φαίνονται. Ρίξαν τον Ηρακλή, ρίξαν τον Άρη, επειδή χρωστούσαν και τα λοιπά. Η ΑΕΚ έπεσε, η ομάδα των πλουσίων, η ομάδα των εφοπλιστάδων, η ομάδα των εκατομμυριούχων, για να μην πληρώσει. Η μόνη ομάδα δυο φορές, δεν ήθελε δυο φορές έγινε αυτό. Λοιπόν, η μόνη ομάδα η οποία δεν ήθελε να πέσει, ήμασταν εμείς, έδωσε 10,5 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος το φτωχό, διότι η Ελλάδα κατέρεε, και ακούσαμε και το ευχαριστώ. Αυτό είναι που τους πείραξε. Έγινε Γιώργο μου. Πηγαίνεις έναν φτωχό, το αφήνεις από έξω μία τσάντα με κρέατα, με τρόφιμα κτλ. Και τι να σου χαμογελάς και να σου πει ένα ευχαριστώ, σου λέει ασύκτηρ. Να είναι χαλά στην πιάτσα. Γιώργο μου. Θέλει παιδιά αύριο προσοχή να μην δημιουργήσουμε τίποτε. Όχι, μια φυσικά πορεία, δεν χρειάζεται ειρηνικά, να λέμε αυτονόητα. Η ειρηνικότατα. Και αν δείτε τον οποιοδήποτε δίπλα σας
και πάει να κάνει το παραμικρό, δεν πρέπει. Οι προβοκάτρες οι οποίοι θα μπουν μέσα για να δεν κάνουν πρόσφυγες. Ακριβώς. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μακριά από εμάς. Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά. Γεια σου Γιώργο μου. Δεν είπαμε τίποτα για το μάτς με τον Πανιόνιο. Εννοείται ότι μετά υπάρχει πορεία, θα υπάρχει γιγαντοθόνη έξω από την Τούμπα. Είναι το μάτς με τον Πανιόνιο. Πρέπει οι παίκτες να κάνουν για μία ακόμα φορά το καθήκον τους, να μείνουν από όλα αυτά απ' έξω, να πάρουν ίσα ίσα δύναμη από το συλλαλητήριο, δύναμη από τον κόσμο και να μην παρουσιαστούν επηρεασμένοι. Πρέπει να είναι απερίσπαστοι, πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι απόλυτα στο μάτς με τον Πανιόνιο. Είπαμε να κάνουμε το απόλυτο μέχρι τέλος, νίκες, διότι δεν ξέρουμε τι θα αποφασιστεί από τον δικαστή, έτσι. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα Κωστή. Και sorry που περίμενες. Έλα αδερφέ. Ξενοφώνω, τρελωτή μόνο. Γεια σου ρε ξενοφώντα, έλα. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου, καταρχήν. Χρόνια πολλά στα τέσσερα γράμματα. Τι να πω, είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται με τα παιδιά που σκοτώνονται. Τίποτα, αυτό μόνο Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα να σε καλά. Για εντός εκτός Ελλάδος. Να σε καλά ξενοφόντα. Τα ζουμουσάκια όλα. Αγόρι μου. Και αύριο όλοι μαζί καλά. Όλοι εκεί θα είμαστε. Ελάτε να ανταμώσουμε. Ελάτε. Έγινε Κωστάκη. Είναι η πρώτη μας συνάντηση. Και η επόμενη είναι στην αιμοδοσία μας. 29 Απριλίου έξω από τον ναό. Εκείνο είναι καρφιτωμένο στο τοίχο. Έτσι, έτσι αγόρι μου. Έτσι. Το βλέπουμε όλοι. Να σε καλά ξενοφόν. Να σε καλά, να σε καλά. Τρέχει ναι. και η Σοφία και η Χρύσα να τα ετοιμάσουν. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, μου είναι στο Ταχανιά, είμαι, τι κάνεις. Γεια σου αγοράκι μου, γεια σου αδερφέ μου, τι γίνεται. Καλά, καλά, καλά. Πώς πάμε. Εντάξει, την παλεύουμε Κώστα, σιγά σιγά, την παλεύουμε. Μπράβο. Εγώ σε πήρα Κώστα για καταρχήν, για να σου δώσω τα συγχαρητήρια και δεν το λέω επειδή εσύ για να σε ανεβάσω, το λέω γιατί το ένιωσα αυτό το πράγμα που εισαγωγή σου με έκανε πραγματικά... Να σε καλά, με συγκίνησε, δηλαδή εκεί που έλεγες πάω χρήση και πάω χρήση για το ένα και το αυτό, με συγκίνησε πραγματικά. Αυτό είναι Κώστα Πάκο, έχουμε μάθει να αντιστεκόμαστε και να θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνηκαμε ούτε για τα πρωταθλήματα, ούτε για... τις κούπες που παίρνουν κάτω στην Αθήνα τους ψεύτικους και τους καρδίνους. Ακριβώς. Μα έβλεπα χθες, συγγνώμη που σε διακόπτω, έβλεπα χθες αναρτήσεις για τα αντίστοιχα γενέθλια της ΑΕΚ, γιατί είναι κοντά οι μέρες. 94 χρόνια λέει περηφάνειας, 94 χρόνια ιστορίας, διαπραγμάτευσης, λέγανε οι αεξίδες, τώρα πρόσεξε, έτσι, στην ανακοίνωσή τους. Το παρελθόν μας, το μέλλον μας, οι πρόγονοί μας, ναι, αξιοπρέπεια και τα λοιπά. Λέω παιδιά, όλο αυτό που κάνετε τώρα αυτές τις μέρες, τι σχέση έχει με την ιστορία σας? Εγώ σέβομαι την ιστορία και των άλλων, έτσι. Η κοινή ρίζα υπάρχει με την ΑΕΚ, αυτό το ΚΑΠΑ. Αλλά τι σχέση έχει αυτό όμως? Γιατί στο ποστάρισμα που κάνω στον μπάνερ λέει 94 χρόνια υπερήφανης ιστορίας. Δεν νιώθουν ότι, ότι κυλιδώνουν την υπερήφανη ιστορία τους με αυτό που κάνουν αυτές τις μέρες? Πάνε να πάρουν ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Αυτό που κάνουν φέτος δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο αυτό που κάνουν φέτος. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και ναι. Πάρα κάνουν και με τον Παναθηναϊκό τώρα να τον εσώσουν, να πούμε. Με τον Ζόρε. Έτσι θέλουν, πάρα να τον εσώσουν. Έτσι ακριβώς. Εγώ όπως ακόμα θέλω να σου πω ότι. Πραγματικά ότι θα ήθελα να ήμουν σε αυτό το συλλαλητήριο πιο πολύ και από έναν αγώνα πάω Ολυμπιακός με διαιτησίες και με τέτοια, παρά θα ήθελα πιο πολύ να ήμουν σε αυτό το συλλαλητήριο πραγματικά. Είμαι μακριά, οικονομικός και εργασιακός, δεν μπορώ να έρθω. Πραγματικά θα ήθελα πολύ, όσοι φίλοι με ακούνε παοκτζίδες, να παραβρεθούν αύριο και θα είμαι και εγώ με το μυαλό μου εκεί. Φυσικά, θα είμαι και εγώ κοντά τους. Φυσικά, είναι κατανοητό ότι ο κόσμος που μένει μακριά θα εκπροσωπηθεί από όλους εμάς, γι' αυτό λέω δεν πρέπει κανένας εκείνη την ώρα, αν λέει ότι αγαπάει το σύλλογο, αν λέει ότι αγαπάει τα τέσσερα γράμματα, να είναι κάπου αλλού. Θα έρθει και κόσμος από πολύ μακριά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει τη δυνατότητα. Υπάρχει όμως και κόσμος που και λόγω οικονομικής δυσκολίας, αλλά και λόγω δουλειάς και λόγω διάφορων συνδικών δεν μπορεί να είναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα και εμείς, τα Χανιά, επειδή ξέρω ότι. Πόσο πολύ αγαπάτε την ομάδα και πόσο έχετε μηδενίσει τις αποστάσεις και ο Δημήτρης και όλοι εκεί στο σύνδεσμο. Λοιπόν, καταλαβαίνω πόσο πολύ θα θέλατε να είστε εδώ. Θα είμαστε εμείς λοιπόν να εκπροσωπήσουμε και εσάς, να το ξέρετε.
Και κάτι τελευταίο, τι γίνεται πάλι ρε Κωστή με αυτό το, με το δικαστήριο με τον Ολυμπιακό, πάλι οι τρεις βαθμοί, ακόμα πήρανε πάλι ένα βολή και περιμένουν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις τι περιμένουν. Περιμένουν να βγάλουν την απόφαση του ΠΑΟΚ πρώτα για να δουν τα κουκιά τους να τα μετρήσουν και μετά να βγάλουν την απόφαση. Τι περιμένουν άλλο. Και συλληπιτήρια και στο παιδί. Συλληπιτήρια στο παιδί που σκοτώθηκε στο Λεβέντη. Συλληπιτήρια. Να σε γερός, καλημέρα, να σε καλημέρα, καλά, Κωστή. Φιλιά στα Χανιά. Γεια σου, καλημέρα. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Γέννησε και η Ελεονόρα Μελέτη Παρασκευή και 13. Δεν γίνονται αυτά. Μια από τις πιο τρελές γκόμενες πιστεύω έτσι. Δηλαδή η Μελέτη είναι ωραία κοπέλα, αλλά έχει μια μούρλα ρε παιδί, πώς το λένε. Έχει μια αυτή. Μάλιστα. Ατ, τι να πω. Βλέπετε, ο θάνατος και η ζωή δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Να πω το εξής. Ότι και σήμερα δεν θέλω να κληρώσουμε κάτι. Αφήστε το. Θα έχουμε τα τραπέζια, θα τα δώσουμε μέσα στη βδομάδα. Και κρέατα και τραπέζια και εκδρομές και τα πάντα. Θέλω να είμαστε προσιλωμένοι πλήρως στο αυριανό συλλαλητήριο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Θουβού είμαι. Γεια σου ρε Θουβού. Έλα αγόρι μου, έλα. Καταρχήν να πω ότι συλληπιτήρια για τον ήρωα, αθάνατος. Έτσι. Δεύτερον, συμφωνώ με τον μεθε μεθε επόμενο. Μπράβο, χαίρομαι που συμφωνείς με τον μεθε μεθε, όχι με τον επόμενο, με τον μεθε ούτε μεθε με επόμενο. Ναι, ούτε με τον μεθε επόμενο, με τον μεθε μεθε. Ναι. Ο μεθε μεθε φίλε πρέπει να είναι ο χορηγός μάλλον, όπως την κόβω την ώρα. Συμφωνώ, γι' αυτό σου λέω συμφωνώ. Αγόρι μου. Τρίτον, στην ανακοίνωση της η οπαδή της Ένωσης, η οργανωμένη, δεν έπρεπε να βάλουν 90 τόσα χρόνια. ΑΕΚ 2014 είστε παιδιά. Σωστό και αυτό. ΑΕΚ σωστό και αυτό. Κανονικά, ακόμα και στην ΕΠΟ, πρέπει να γράφει νέος Πανιόνιος. ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Ακριβώς. ΑΕΚ 2014. Ακριβώς. Άλλο αυτά... αφημί, άλλη ομάδα. Φυσικά, τι ΑΕΚ. Έτσι. ΑΕΚ 2014 είστε, παιδιά. 6 χρόνια ιστορία θα λέτε από εδώ και πέρα. Δεν λέτε 5, δεν λέτε 90. Ξεχάστε τα αυτά. 200 εκατομμύρια, αλλά την ιστορία την κρατάω. Δεν πάνε μαζί αυτά. Όχι μόνο έτσι. Μία φορά, πρόσεξε, δύο φορές. Ναι, εντάξει, μία δηλαδή... μία επιντέμη Νικολαίδη που μιλούσε για το Χαλίφι. Πού είσαι, κύριε Νικολαίδη, να μιλήσεις στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Δεν είναι υπάλληλος του Αλαφούζου. Δουλεύεις στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου, έτσι. Ναι, αλλά ο Αλαφούζος που... είναι υπάλληλος του Μαρινάκη. Άρα τι ωραία, φίλε! Τι ωραία! Ο Ντέμις είναι υπάλληλος του Μαρινάκη. Το, εντάξει, το θυμάσαι το τραγούδι του Κιλαϊδόνου που λέει τα φτιάξε ο Γιωργάκης με τη Μέρη που τα είχε με τον Μητσό τον Φόντρο. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται τώρα. Μια αγκαλίτσα όλη. Κατάλαβα. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω. Λέμε τώρα Κωστή για τον ΠΑΟΚ, για δικαιοσύνη, για. Είπαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μικρογραφία της κοινωνίας μας. Υπάρχει στην κοινωνία μας, Κωστή, αναξιοκρατία, ναι ή όχι? Καταρχήν, υπάρχει κοινωνία πλέον? Υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε. Πώς δεν υπάρχει? Ως ένα σημείο υπάρχει. Όταν, φίλε, πρόσεξε, όταν ο άλλος πάει, φίλε, και περιμένει να κλείσει η λαϊκή για να μαζέψει από κάτω τα σάπια, όταν υπάρχει κόσμος που κάνει ουρές στα συσίτια, όταν ο γέρος του στερείς το δικαίωμα να έχει αξιοπρεπή γεράματα, όταν ο άλλος πάει στο νοσοκομείο και περιμένει επειδή δεν έχει τομογράφο ή επειδή δεν έχει γάζες, και πρόσεξε, δεν υπάρχει καμιά κουβέντα. Σαν κράτος είναι αυτό. Τι υπάρχει? Σαν κράτος είναι αυτό. Αυτό σαν κράτος. Η κοινωνία υπάρχει δίπλα ο άλλος που έχει τον πάγκο που του λέει έλα εδώ, φυσικά, πάρε τη σακούλα. Φυσικά, εκεί ναι. Μαζεύουν τρόφιμα και δίνουν συσίτια. Αυτό είναι ο άνθρωπος, φίλε. Λέει, έλα. Ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτό. Εδώ μιλάς για το κράτος. Για το κράτος, όπως λέω, υπάρχει αναξιοκρατία, ναι ή όχι? 1000%. Υπάρχει. Πώς περιμένεις το ποδόσφαιρο εσύ να υπάρχει αξιοκρατία και να κερδίζει ο καλύτερος? Είναι το φυσιολογικό αυτό. Έγινε Θουβού. Έγινε αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Πολλά σε όλους. Να είσαι γερός. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ομορφάντρα μου. Καλώς τον, ναι. Έλα ρε καραμελοτράγουδο, έλα ρε κλιμπάρτ, έλα αγόρι μου, έλα, έλα, έλα. Πώς ανέστηκες όλο τον κόσμο? Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις? Πού να πρωτοβάλεις κλιματιστικά?
Πού να πρωτοβάλεις, ναι, ναι. Πού να πρωτοβάλεις. Μία σε βρίσκω εδώ, μία εκεί. Ναι, ναι. Yeah. Τώρα στο Λαγκαδά έφτασα, περιμένω να σε μιλήσω τόση ώρα, απαταιώνα. Τι να κάνουμε, πάνω, φίλε, μιλάω, τι να κάνουμε, φίλε. Λοιπόν, μιλήσε, εγώ θα πω μια μαντινάδα. Αετός πετά ψηλά, λέει, μόνο για ένα πράγμα. Για να μην δούνε τα άλλα πουλιά όταν ξεσπά το κλάμα. Τι ωραίο που είναι αυτό, φίλε. Γιώργα, ρε, αθάνατος. Τίποτα άλλο. Αυτό εδώ πέρα είναι μόνο γιατί να χάνονται παλικάρια δικά μας. Το λέω έτσι με πλήρη συγκίνηση, με πλήρη σεβασμό, με τι να πω, δεν μπορώ να το χωνέψω, γιατί αυτός ο αλήτης ο Ερντογάν τώρα τι βγήκε να πει. Περισσότερο με ηρωνία μου μοιάζει εμένα η συλληπιτήρια ανακοίνωση. Τώρα. Αυτό που είπες το πρωί είναι και το σωστό. Γέρεις, κάνεις, με παραβιάζει, μας έχεις σπάσει τα νεύρα. Κάποια στιγμή κάποια τρελός θα στο πατήσει το κολοπιραβλάκι να τελειώνουμε, να πούμε. Πρόσεξε, όχι μόνο με τις πράξεις και με τα λόγια. Κάθε μέρα, φίλε, προσβλητικά λόγια. Τώρα, κάθε μέρα προσβλητικά λόγια για, μας για τη χώρα. Και να μας κάνεις. Έλα να μας πάρεις, ρε, γιατί δεν έρχεσαι να μας πάρεις τόσα χρόνια. Αλλά μήπως φταίνε και τα δικά μας τα κουμπούκια εκεί πέρα και θέλουν εξοπλισμούς γι' αυτό. Ξέρω εγώ, ρε, γάμο, τι να πω. Συγγνώμη κιόλας. Έγινε, λοιπόν, όσο για τα 93 χρόνια, όσο είναι για τα 93 χρόνια ιστορίας και το ένα λαμογιάς, εντάξει. Και αυτό που είπε ο προηγούμενος 2014, 6 χρόνια ιστορίας. Αυτή είναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ντροπή τους. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Γεια σου, Κωστάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Υπέροχο το βιντεάκι που έφτιαξε η ΠΑΕ για το συλλαλητήριο με τον κύριο, τον πρεσβύτερο όλων των Νότι Τσίντογλου. Συγκλονιστικός ήταν και στο ντοκιμαντέρ του Τριανταφυλλίδη. Για την ιστορία της ομάδας μας, συγκλονιστικός και χθες και ο Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος και ο Γιώργαρος ο Τουρσουνίδης. Τυχαίνει με τον Γιώργο να έχω και μια σχέση παραπάνω. Ξέρω τι παιδί είναι, ξέρω πώς κλώτσισε τα εκατομμύρια του Βαρδινογιάννη κλείνοντας το τηλέφωνο. Λοιπόν, και ο Αντελίνο Βιερίνε που είναι ο σύγχρονος εκφραστής της ιστορίας και της ιδέας. Ως εδώ είναι το σύνθημα. Αύριο είμαστε όλοι εκεί 3 ώρα. Καλημέρα σας, ναι! Άντε ρε Κωστή. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Καλημέρα. Έλα, αδερφέ μου. Για πες. Τι να πεις τώρα, Κωστή, όταν οι άνθρωποι εδώ δεν δέχονται το πιο αδιάσυστο στοιχείο. Το αποδεικτικό στοιχείο. Εικόνα, φίλε. Εικόνα. Δεν δέχονται ή κατά το δοκούν δέχονται και απορρίπτουν τις εικόνες και τα βίντεο από τους αγώνες. Δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε εμείς όλα τα χρόνια μέσω του συνδρομητικού καναλιού, τι είναι, μια εικονική πραγματικότητα. Λες και το ζωγράφισε κάποιος και είναι πίνακας. Είναι παιδί μου, δηλαδή πώς γίνεται αυταπάγγελτα πολλές φορές όταν είναι και ως διαμαγείας, όταν είναι να βγαίνει της ομάδας μας κάτι, να κάνουν χρήση του βίντεο. Θυμάμαι τότε που δεν γινόταν χρήση βίντεο, αλλά κατ' εξαίρεση τιμωρήσαν τον Παμπλο Γκαρσία. Γιατί κάνανε χρήση βίντεο, δεν το ξεχάσω αυτό εκεί με τη φάση του Ντιόγκο. Το τι προηγήθηκε βέβαια πριν εκεί δεν υπήρχε χρήση βίντεο, γιατί δεν γινόταν αποδεκτή. Δηλαδή, εμείς που τώρα προσπαθούμε να τα βάλουμε με ένα τέρας, γιατί είναι τέρας αυτό που έχουν φτιάξει όλα τα χρόνια εκεί κάτω, ώστε να μπορούν ανενόχλητα και οι τρεις τους να τρώνε από το ίδιο λερωμένο βρώμικο πιάτο. Πάντως, ναι. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ναι, πάντως ο Κούγιας που μπορεί να αλλάζει άποψη σε έγκυο καθαριστήρα στη γρήγορη σκάλα και μία να είναι εδώ, μία να είναι εκεί, αλλά κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι ένας παμπώνυρος, ένας ικανότατος δικηγόρος. Είναι έτσι, χρόνια στον Κουρμπέλη, κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Όχι, ο άνθρωπος κάτι ξέρει, έτσι. Άσχετο που είπαμε με τις απόψεις του, μία είμαι εναντίον του Μαρινάκη, μία είμαι υπέρ του Μαρινάκη, μία έτσι, μία αλλιώς, μία είμαι φίλος με το Σαββίδι, μία βρίζω το Σαββίδι. Άστο, δεν εξετάζω αυτό, λέω. Τον θεωρούμε ικανό δικηγόρο. Ικανότατος. Μέσα στους πρώτους. Βγήκε χθες λοιπόν και είπε τι. Μια χαρά μπορεί, λέει, το βίντεο να το λάβει υπόψη του ο δικαστής σαν αποδεικτικό στοιχείο, γιατί βγήκανε ψάχνοντας οι αεκτσίδες νομικά τερτυπάκια, κάτι παραθυράκια, κάτι χαραμάδες, ότι αφού δεν το χρησιμοποίησε, λέει, πρωτόδικα, δεν μπορεί μετά. Βρε, άμα δείχνει την αλήθεια, άμα έχεις την αλήθεια, δεν φοβάσαι, ρε, μόνος σου. Επιδιώξε να βγάλεις το βίντεο. Μα εδώ στην ουσία το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ πάει να καταφέρει στην ουσία το ακατόρθωτο, έτσι όπως είναι φτιαγμένα τα πράγματα και στημένα στην ελληνική πραγματικότητα. Πάει να καταφέρει το ακατόρθωτο έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και να σου πω κάτι, ο Καποδίστριας, ένας ιστορικός ας το πούμε πολιτικός
που ήταν και έχει συνδέσει το όνομά του με την έλευση της πατάτας στην Ελλάδα, το σύνδεσε τότε με καλό σκοπό για να καταπολεμηθεί η πείνα κτλ. Ο σύγχρονος Καποδίστριας δυστυχώς έκανε τη μεγαλύτερη πατάτα ο δικαστικός, που δεν έφτανε υπόψη του τίποτα από τα βίντεο, από τις μαρτυρίες, πήρε εκεί μία απόφαση, μία τέτοιο express, μπαμ μπαμ, σε πέταξε με μεγάλη ευκολία. Ακριβώς. Τη μέγιστη των ποινών. Ακριβώς. Τη μέγιστη των ποινών, που φυσικά άμα ήταν σε αντίθετη περίπτωση για μια ομάδα των Αθηνών, θα ήταν τελείως διαφορετική. Αυτό το βίντεο, αν ήταν υπέρ της ΑΕΚ, θα έπαιζε στα κανάλια τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αδιάσυστο θα λέγανε, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, πώς χαρακτηρίζεις, πες την ωραία τη λέξη που σε γουστάρω πολύ όταν τη λες. Πες. Έχουμε μπλέξει κοστί με αρκουδομπούχες ο νερόκολους. Πώς να το πούμε πιο απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε μπλέξει με τσιμπλομιξοκάκαδα γελάδια και αρκουδομπούχες ο νερόκολους. Όποτε δεν θέλεις. Είναι δημοσιογράφοι. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Είναι ανοιχτή πρόκληση. Άκουσα και στον Νίκο που το λέει. Όποτε θέλεις, έρχεσαι και κάνουμε μαζί έναρξη εκπομπής. Στο λέω με όλη την αγάπη. Έτσι, επειδή σε χρόνια ακούω. Όποτε θέλεις, έρχεσαι εδώ για να πούμε μαζί έναρξη εκπομπής. Είναι ανοιχτή πρόκληση. Και κάτι για να κλείσω. Βλέπεις πόσο εριστικοί είναι και οι δημοσιογράφοι τους. Βγαίνουν κάτι δημοσιογράφοι, ρε φίλε, που όταν βλέπεις και τη φάση προκλητική. Και καταλαβαίνεις ότι αυτοί, μόνο που τους βλέπεις από τα μούτρα, λίγο φυσιογνωμιστής να είσαι, καταλαβαίνεις ότι έχουν φάει τόσο μπούλινγκ στη ζωή τους, που τώρα βγάζουν αποθυμένα από τη στιγμή που τους έχει δοθεί δημόσιος, γραπτός και προφορικός λόγος, και τους βλέπεις τώρα, βλέπεις τον άλλο να πούμε με τα μπριζολέ μάγουλα, τα φραπουλάτα, αυτή την τσουβαλοπροβιά, να σου λέει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι και ευχαριστημένος και να πει και να ευχαριστώ. Ντροπή σου. Εάν το τραβήξω να πάρεις κανένα χαρτιλίκι να πούμε. Ούτε το όνομά δεν θέλω να πω. Άστον. Μα καταλαβαίνεις. Ας τραγικό. Καταλαβαίνεις γι' αυτό λέω. Πώς δεν καταλαβαίνω. Ο κάθε ένας λοιπόν, στο δικό του και σε ή και τσε, ο καθένας λοιπόν τι βάζει στο δικό του το θέμα, είναι πολλές φορές προκλητικός. Προκλητικός γιατί, για να πάρει τα κλικ ή για να έχει το άρθρο το από κάτω, μπαίνει ο κόσμος, τρελαίνεται ο ΠΑΟΚτσής και μπαίνει από κάτω για να έχει 1000 μηνύματα, φίλε, και τόσα κλικ. Το ξέρεις ότι στο διαδίκτυο που κάνανε αυτοί δημόσιες αναρτήσεις υπήρχαν και κάποιοι και καλά που λέγανε ότι είναι δικηγόροι και θα στέλνανε μηνύσεις σε όποιους. Όχι είναι απλά να τους έβριζες, απλά να τους έλεγες κάτι αντίθετο. Και φυσικά όπως ήταν προκλητικοί αυτοί, μπορούσες και εσύ κάλλιστα να είσαι προκλητικός. Ούτε μάνα να βρεις, ούτε σπίτια τίποτα. Και λέγανε για μηνύσεις. Να αυτοί είναι. Χάρτινοι, ψεύτιδοι, κύβδιλοι σε όλα τους. Σε όλα τους. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Φιλιά πολλά. Μου γράφει, να είσαι καλά. Μου γράφει εδώ ο Χρήστος, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Μου γράφει ο Χρήστος, έχω την αίσθηση ότι οι σύνδεσμοι το έκαναν το βίντεο. Α, ναι, μπορεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να έχεις δίκιο. Όχι, μπορεί, σίγουρα. Οι σύνδεσμοι το έκαναν το βίντεο για το συλλαλητήριο. Αν μπορεί ο Χρήστος να βάλει το ηχητικό που κάναμε για το συλλαλητήριο, θα ήταν καλό. Νομίζω είναι προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς να παίξει, αλλά θα το βάλουμε και εμείς. Και εμείς, είναι τώρα. Νομίζω 9 η ώρα το έχω προγραμματισμένο για να παίξει, Χρήστο. Να πω, δεν είπα χορηγούς καθόλου πρώτη ώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια νούμερο 1, παιδιά. Ειδικά με νεφ συσκευές αυτό το διάστημα. Κάντε τη βόλτα σε την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και τηλεοράσεις εν ώψη Μουντιάλ. Και ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες. Και κουζίνες και πλυντήρια και τα πάντα όλα. Και τα πάντα όλα. Και φυσικά και κινητά και τάμπλετ όλα. Εννοείται για γυαλί Μανολόπουλος. Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές. Απόλυτη τεχνογνωσία στο γυαλί, προσέχουν τα ματάκια σας σαν να είναι τα δικά τους. Εκεί ο Μανώλης, η Τόρη και η οικογένεια. Τρεις γενιές. Στην Παναγή Τσαλτάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη, στην Νεάπολη. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και γυαλιά δώρο, μου έχει υποσχεθεί ο Μανώλης. Και βέβαια όλα στα όρθια. Δύο κορυφές ταβέρνες, δύο κορυφές ψισταριές, ψητοπολία, στη Λεωφόρο Στρατού και στο Κωνσταντινούπολιο, με τη σκεπαστή, την αλανιάρα, τη Θεσσαλονικιά, να πούμε, με τα διάφορα τυριά μέσα, με γύρω κορυφαίο νοστιμότατο ζουμερό. Και βέβαια καφεμάγαζο.gr, ό,τι θέλετε σε γρανίτες, σπιτικές, σε αναψυκτικά και σε καφέ εσπρέσο βέντο για το μαγαζί σας, για το εστιατόριό σας, για την καφετέρια, οτιδήποτε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε για τη δεύτερη ώρα. Χορηγή τη δεύτερη ώρα λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Εξαιρετικές γεύσεις απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια, εκεί στον Αγιώργη. Καταπληκτικά πράγματα. 16 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια μια φορά και έναν καιρό
Παιδική κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, υπέροχα πράγματα. Αριστοτέλους 22, μπουκάρετε και ρωτάτε πώς μπορούν τα παιδιά σας να πάνε και χωρίς να χρεωθείτε τίποτα. Αν είστε άνεργοι, θα σας πούνε εκεί λεπτομέρειες. Πάμε εμείς, εδώ είμαστε, ακούσατε και το ηχητικό. Η σύνδεσμη Κωστή μου λέει: Χρήσα, ναι, το καρφίτσο το βίντεο. Να πεις και εγώ θα τον κάνω γαλίτσα, μεγάλη, να του πεις. Το βλαστάρι μας. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Όλοι αύριο πρέπει να είμαστε εκεί. Μην το βλέπετε σαν υποχρέωση. Δεν μου αρέσει η λέξη υποχρέωση. Υποχρέωση είναι ήρθαν οι κουμπάροι και πρέπει να πάμε και εμείς και 8 ώρα κτλ. Υποχρέωση. Υποχρέωση είναι να πληρώσεις την εφορία, τη δόση που χρωστάς, να πούμε κτλ. Τον έμφυ, αυτό είναι υποχρέωση. Εδώ είναι καθήκον. Άλλο το υποχρέωση, άλλο το καθήκον. Ακόμα και αν βάλεις το ιερή υποχρέωση μπροστά, πάλι δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η λέξη. Εδώ είναι καθήκον. Πρέπει να είμαστε εκεί, δίπλα σε αυτόν που αγαπάμε, στον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Σύσσωμη οικογένεια θα δώσει το παρόν, πιθανότατα θα είναι και ο Ιβάν, δεν το ξέρουμε αυτό, να είναι εκεί, θα υπάρχει εξέδρα, θα υπάρξουν ομιλητές, θα υπάρχει ηχητική εγκατάσταση, για να διατρανώσουμε όλο αυτό, όλο αυτό, το οποίο έχουμε μαζέψει αυτές τις 40 μέρες, από εκείνο το βράδυ, στα τέλη Φεβρουαρίου. Δεν θυμάμαι άλλη φορά, δεν θυμάμαι άλλη φορά, όλα αυτά τα χρόνια είμαι στα 47, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, άλλες εποχές. Να είμαστε τόσες συνεχόμενες βδομάδες στα κόκκινα, να είναι τέτοια η εναλλαγή των συναισθημάτων, να είναι τόσο έντονα όλα αυτά που ζούμε. Σήμερα, στις 10, θα υπάρχει πάλι εκπομπή των συνδέσμων, εδώ στο Λίμπερο, εδώ στο σταθμό μας. Θα υπάρχει έκτακτη εκπομπή, να συσπυρώσει και πάλι τον κόσμο. Θα ακούσετε καθαρές φωνές από ανθρώπους που θα αφήσουν και πάλι τις δουλειές τους, τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, γιατί πρέπει να είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ. Καθαρές φωνές, όπως ακούσατε και προχθές, τον Χρήστο Φραγκαντώνη και τα υπόλοιπα παιδιά από τους συνδέσμους. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Σήμερα δεν κληρώσαμε τίποτα, από Δευτέρα παιδιά θα έχουμε και τραπέζια και όλα. Ιδιαίτερη προσοχή, αύριο έχουμε και αγώνα με τον Πανιόνιο. Πέρα από το τι θα αποφασιστεί στο δικαστήριο, θα πρέπει εμείς αύριο να κάνουμε το καθήκον μας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια και χαρά Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Καλώς τον Βιλάρετο. Έλα. Έχω να σου πω, να θυμηθούμε δηλαδή, ότι πρώτα απ' όλα στον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ γίνανε επεισόδια μέσα και έξω από το γήπεδο. Φυσικά, με τρεις αστυνόμους τραυματίες. Τρεις και τρεις. Ναι. Μείον τρεις και μείον τρεις. Ναι. Δηλαδή μείον έξι. Κατά εξαίρεση, ενώ απαγορεύεται, γιατί είναι κάτι διαφορετικό τα επεισόδια μέσα και έξω, δεν είναι στο ίδιο η τιμωρία, στο ίδιο άρθρο, στην ίδια παράγραφο, όπως λέγεται. Ναι. Αυτό έγινε συγχώνευση, λέει, και πήγε μόνο μείον τρεις, αντί για μείον έξι. Λοιπόν, συγχώνευση, ε! Ναι, συγχώνευση. Τώρα πώς έγινε αυτό, κανείς δεν ξέρει. Αυτό είναι, όπως λένε αυτοί εκεί κάτω, ότι θα πρέπει σύμφωνα, εμείς δεν θέλουμε τίποτα, λέει, σύμφωνα με τον νόμο να πηγαίνουμε και τίποτα άλλο και να τιμωρείται η ομάδα, η δικιά μας η ομάδα, σύμφωνα με τον νόμο. Η δικιά τους η ομάδα πώς θα τιμωρείται. Αλλά το δεύτερο γεγονός είναι, χωρίς να έχει γίνει τίποτα απολύτως στα Γιάννενα, τίποτα. Ο Ολυμπιακός με νύχια και με δόντια πάλευε να μας αφαιρέσουν τρεις βαθμούς για τα επεισόδια, έλεγε. Ναι. Τα καθίσματα που πέταξαν οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα. Εκεί καταλάβαμε τι πρόκειται να συμβεί στο μάτς με τον Ολυμπιακό μετά. Τι πρόκειται να συμβεί. Από εκεί το μυριστήκαμε και είπαμε. Ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό και ο κόσμος ήταν άψογος. Έτσι, πέρα από τη χαρτοτενία λοιπόν, την ανοιχτή την ταμιακή την ταινία, που στήσανε ένα ολόκληρο τραγελαφικό σκηνικό. Μια φαρσοκομωδία που όμοιά της τέτοια ξεφτύλα δεν ξέρω αν θα την άντεχε ο παδός του ΠΑΟΚ, έστω και ένας. Δεν νομίζω ότι θα το άντεχε κανένας. Υπάρχουν τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Και επειδή άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γίγαντο οθόνη, λέει, και να παρακολουθήσει. Ναι. Κόσμος στο γήπεδο δίπλα. Ναι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.
μη γίνει καμιά στραβή με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί έχουν γίνει συμπτωματικά πράγματα και θαύματα σε αυτά τα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Ναι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν ξέρω, 100 μέτρα μακριά από το γήπεδο, από το κάθε γήπεδο που θα παίζει η ομάδα, ας γίνει ό,τι θέλει. Αλλά μέσα σε αυτό το κύκλο θα πρέπει να μην γίνει απολύτως τίποτα, γιατί μας έχουν στη σέντρα. Πολύ γιατί σωστά. Αυτοί πολύ δεν σωστά. Θέλουν να κερδίζουν στο γήπεδο. Το απέδειξαν. Το πράγμα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, οι παίκτες να παλεύουν και να κερδίζουν τους αγώνες, και οι άλλοι με τις κρίσεις τους εκεί, οι δικαστές, να αφαιρούν βαθμούς. Βαθμούς που τους πήραν με τον ιδρώτα οι παίκτες. Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Ας προσέξουμε λοιπόν πολύ σε αυτά τα 4 παιχνίδια, εμείς να προστατεύσουμε την ομάδα και η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Όσο για αύριο στη συγκέντρωση, για μένα πρέπει να είναι ένα ωραίο πανηγύρι, μια ωραία γιορτή, που μέσα από αυτήν να φανεί καθαρά. Έτσι. Ότι και η δυναμική και η αγανάκτηση και όλα, καθαρά πράγματα χωρίς... Γιορτή, έτσι. Μεγάλη γιορτή για να δείξει ότι έτσι. Υπάρχει πρόβα για τη φιέστα. Μεγάλη δύναμη συνοχής. Πρόβα για τη φιέστα του πρωταθλήματος. Αυτό έτσι θα γίνει. Ακριβώς. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί να το καταλάβει παρά μόνο με τον όγκο και τη δύναμη έτσι. Που μπορεί να δείξει κανείς. Να σε καλά, να σε καλά. Φιλιά, γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Μιλήστε μας κι εσείς. Σας μιλάμε εμείς. Μας ακούτε. Ναι, πώς σε λέει ο άλλος. Ναι, με ακούτε. Ναι, καλημέρα φίλε μου. Γιάννης από Πειραιά, ΠΑΟΚ. Γεια σου ρε Γιάννη, όπα μέσα στη φωλιά είσαι ρε Γιάννη. Το βλέπω τα σημάδια στο πρόσωπό σου, το βλέπω στα άσπρα σου μαλλιά, φίλε. Έχω άσπρα μαλλιά, όχι. Τι τώρα, τι, διαλούζουμε εμείς. Εδώ τα μηχανήματα, το μηχάνισμα με σίγμα είναι σύγχρονο, φίλε. Σε βλέπω κιόλας. Για πες, φίλε μου. Λοιπόν, ετοιμάζομαστε για αύριο, εγώ θα ανέβω αύριο, εντάξει. Μπράβο ρε φίλε. Το πρωί θα φύγω και εντάξει, θα γυρίσει το βράδυ, εντάξει. Είσαι Σαλονικιός ή είσαι Πειραιώτης? Όχι. Έχω καταγωγή από την Καβάλα πάνω, αλλά έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Μάλιστα. Ο πατέρας Παοκτσής και όπως είπε και το ηχητικό από... Έτσι. Από γενιά σε γενιά. Μπράβο σου. Έτσι. Οπότε θα κάνεις πράξη αυτό που λέει χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Έτσι, έτσι. Για την καψούρα μας. Τώρα που έχω κόψει και Νόβα και ο Πάπη είμαι οικονομικά καλύτερα. Τι ωραία φίλε, που δεν τους δίνεις λεφτουδάκια. Τι ωραία. Ναι, εννοείται και είμαστε οικονομικά καλύτερα. Μια χαρά. Εντάξει, αυτό και τώρα για τα συσίδια να το πω και αυτό το καημό μου, ότι δυστυχώς πάνε άνθρωποι με πολυτελεία αυτοκίνητα και αυτά, που δεν έχουν ανάγκη ας πούμε του συστητήου και πάνε και το παραλαμβάνουν. Τι να πεις τώρα, να ασχοληθούμε με αυτούς. Τι να λέμε τώρα. Τώρα. Ναι, το... Α, αδερφέ, άμα ο άλλος δεν έχει αυτοσεβασμό, άμα μόνος του δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι. Είχα κάνει ολόκληρη φασαρία πριν λίγο καιρό. Πήγε ο άλλος με το καγένα που να πάρει τα κρέατα που δίνουμε για τους φτωχούς, που δίνει ο Μιχάλης στο κρεοπωλείο. Και μου λέει, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιος θέλει το μήνυμα. Γιατί λέει, δεν το κληρώθηκα. Το κληρώθηκες, αδερφέ, αλλά στον άλλο τον ταλέπορο που έχει να δει κρέας, μόνο σε ταινίες το βλέπει και σε προσπέκτους. Λοιπόν, άσε να πάρει ο ταλέπορος. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι οι καιροί που ζούμε, αδερφέ, τόσο περίεργοι. Έχουν κλονιστεί πράγματα. Όλο αυτό το πράγμα είναι χάρβαλο. Έχουν καταπατηθεί πολλές αξίες, δυστυχώς. Πραγματικά. Τι να πεις. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά αύριο. Δηλαδή, εντάξει, αν σε δω, θα σε εκεί θα είμαι με τα παιδάκια μου. Άμα, βεβαίως. Αρθείτε. Ωραία, αρθείτε. Ωραία, εντάξει. Να είστε καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μακάρι, ελάτε να τα μώσουμε κιόλας. Βέβαια, θα έχει τόσο πολύ κόσμο που δεν ξέρω αν δεν μπορούμε να συναντηθούμε με όλους, αλλά εκεί θα είμαστε. Φυσικά, εννοείται. Πάρτε τα παιδάκια σας, πάρτε τον μπαμπά, τον παππού, ελάτε. Αύριο είναι μια πολύ ωραία συγκέντρωση, είναι πρόβα για τη φιέστα. Αύριο. Καλημέρα σας για το πρωτάθλημα, ναι! Κουστή, καλημέρα. Καλώς το ναι! Γεια σου ρε Στελάρα. Τι λες, λέ. Εδώ φίλε. Θα στείλω το γιο γιατί έχουμε το μαγαζί, δεν μπορούμε να φύγουμε φίλε αναγκαστικά. Τι μαγαζί έχεις? Στις Σερές. Ναι, ρε φίλε. Πες το όνομα του μαγαζιού. Το όνομά μου είναι. Στέλιος. Στελάρας. Στελάρας, ε. Και το έχεις πού, στην πλατεία? Στο κέντρο, απίστευα, μας ξέρουν και οι πέτρες. Στο κέντρο. Φίλε,
Τσακ μπαμ, είδες τι ώρα που σε καθαρίζω διαφημισούλα, το φιλαράκι σου. Αλλά φίλε, ακούς, η Μητροπή του Συμπλατζήτου τώρα κάτω από 80 κιλά μαραθωνοδρόμους, τώρα καταλαβαίνεις. Πες, κοίταξε, καλό είναι να έχει τις κεμπεδιές του ο Συμπλατζής. Σημαίνει ότι τα τιμάει. Απ' την άλλη όμως, άμα έχω τόσο πολύ κόσμο, δεν προλαβαίνω ούτε τα δικά μου να φάω, πες. Δεν συμβαδίζει η εικόνα με την ποιότητα που μιλάμε, δηλαδή... Δεν τρως, τι γίνεται να πω. Είναι όπως, όπως, φίλε, με στείλανε σε ένα διαβητολόγο, τώρα να μην λέω ονόματα, στην Αθήνα, σε ένα διαβητολόγο, φίλε, που ήταν σαν σημαδούρα, 148 κιλά και μου έκανε λογίδρια, δεν πρέπει να τρως γλυκά, όχι στη ζάχαρη, και ήταν, φίλε, τρεις κοιλιές και δύο προγούλια. Αυτός είναι σαν την ταινία ο Θησαυρός του Μακαρίδη. Μα δεν γίνεται. Ο γιατρός ήταν σαν, πραγματικά σαν σβούρα και το λέτε, βλέπεις σήμερα που με κρατήσει, λέει, κέντρο και την ώρα. Τον είναι και κάνει διέρος. Τώρα είναι σαν να είναι παπάς, βλέπω κάτι ιερείς, με πάρα πολλά κιλά, πώς να μου μιλήσεις για νηστεία, καταλάβες. Δηλαδή, εντάξει, οκ, τέλος πάντων. Κωστή, ναι. Εγώ τώρα ορμόμενος αυτό που έγινε στο παιχνίδι, με την Ρεάλ, με την Γιουβέντους. Ναι. Αυτό είναι μια σκηνή από το μέλλον που θα συναντήσουμε εδώ στην Ελλάδα με το ΒΑΡ. Η μισή, εγώ δεν λέω τώρα, δεν με νοιάζει παιδί μου τη, η δικιά μου η άποψη, εγώ τώρα λέω ότι η μισή λένε ότι ήταν και η μισή ότι δεν ήταν. Ναι. Σε μια ανάλογη φάση που θα παίζεται ένα πρωτάθλημα, ένας τίτλος, θα γίνει μια φάση το ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ότι ναι. Σε ένα ντέρμπι. Στο 90 θα παίζει. Και θα είναι αυτή η φάση, γιατί μπορεί να σε κάτσει η κέντρα να είναι αυτή η φάση. Ναι. Είτε με το σώμα, είτε έτσι, είτε του να ακούπησε, είτε έπεσε, είτε να μου πει ότι δεν υπάρχει. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και το ΒΑΡ, γιατί νομίζουν μερικοί ότι θα έρθει το ΒΑΡ και θα λύσει τα πάντα. Πάντα κάποιος θα πρέπει να πάρει την απόφαση που πολλές φορές δεν θα συμβαδίσει με αυτά που βλέπουμε εμείς. Κοίταξε, υπάρχει το ΒΑΡ, υπάρχει και το ΒΟΥΡ που λέμε, ΒΟΥΡ στον πατσά. Τι κρατάω εγώ από το ΒΑΡ μέχρι τώρα. Ότι πρώτος ο ΠΑΟΚ, ο Χαλίφης δε. Ναι. Βγήκε και είπε, πέρσι, όχι φέτος που το ανακάλυψαν όλοι, εμείς το θέλουμε γιατί θέλουμε αξιοκρατία, θέλουμε εντιμότητα, θέλουμε δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο αυτό, το χρηματοδοτώ κιόλας, είπε ο άνθρωπος. Τώρα πώς γίνεται κάποιος να θέλει έβνα, θέλει να γίνει νέος Χαλίβης και να πληρώνει από την τσέπη του το μηχάνημα που πιθανόν να του στερήσει κάτι το οποίο σε μια άλλη περίπτωση θα περνούσε, αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί που το εμπνεύστηκαν. Εγώ πιστεύω αυτό. Ότι θα έχει πολύ καλή εφαρμογή και θα αποφευχθούν πάρα πολλές αδικίες όσον αφορά τα offside, αλλά εκεί πάλι στην προσωπική επαφή, το πώς βουτάει ο καθένας σαν τον ακούπηση, οτιδήποτε και αυτά, εκεί πάλι θα υπάρχει θέμα. Έξι. Αλλά στο offside πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό θέλουμε εμείς, να υπάρξει δικαιοσύνη, ρε παιδί μου. Έχει να αύριο, παιδιά, όλοι στο συλλαλητήριο, μία φωνή, μία ψυχή. Και όσοι δεν είμαστε εκεί, το μυαλό μας θα είναι εκεί, να ξέρουνε. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ θα στείλω το γιο μου εκεί με τα φιλαράκια του, θα κάνω παρέα, θα πάρω τα τσακάρια, τι να κάνουμε. Έτσι. Έγινε, ρε φίλε, άντε, γεια. Φιλιά πολλά. Το λέμε, το λέμε, συνέχεια. Πες μου Χριστό. Το έχουμε. Άστο, γιατί είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω κάτι άσχετο. Σαν σήμερα έφυγε το 84 ένας τεράστιος, ένας ογκόλιθος κωμικός, είναι μέσα στους τρεις αγαπημένους μου, παίζω συνέχεια συγκεκριμένη ατάκα, είναι ο μεγάλος, ο υπέροχος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος είχε το εξής περίεργο. Σχεδόν σε καμία ταινία του δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν είναι ο νούμερο ένα. Πάντα παίζει τον φίλο του Κωνσταντάρα, τον φίλο του, ξέρω, τον μπαμπά, τις καρές. Έχει έναν β' ρόλο, αλλά τεράστιος. Πήγα και στο Διακοφτό πριν λίγα χρόνια, εκεί στον τόπο καταγωγής, το έχουν κάνει και πρωτομή. Τεράστιος και φοβερός. Με αυτή την ατάκα του θα πάμε, άνοιξε την, ακουστεί καλά η ατάκα του μεγάλου Διονύση Παπαγιαννόπουλου. Με αυτή θα πάμε. Αυτό. Δεν τη χούφτωσες, βρε. Βάλε το μεγάλο που έχουμε. Είναι κάπου η μεγάλη βερσιόν είναι. Που μιλάει με τον Κωνσταντάρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Πού βόσκεις, βρε. Αυτό και αυτό. Τι ωραία. Δεν ακούς που σε φωνάζω. Ε, ξελαριάστηκα. Έξω. Απολύεσαι. Έλα εδώ.
Πού πας? Τι κρυμάτσες. Μάλιστα, τι να σας φέρω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρέψει. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Ναι. Μόνο αυτά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Έτσι. Δεν θα πάω. Δεν τσίπημα. Τσίπημα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε, μην ξεχνάτε. 10 το βράδυ, εδώ. Εδώ στο Λίμπερο, η εκπομπή των Συνδέσμων. Τα παιδιά θα είναι εδώ για έκτακτη εκπομπή. Για αύριο. Επιστρέφουμε! Έτσι. Αφιερωμένο σε έσω, σ' αγαπάω. Πάμε, μάστρο. Έλα! Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κάτι ήξερε που του έλεγε. Χούφτο, τι θα το μετανιώσει. Αυτό είχε καταλάβει ότι είναι απάτη. Το ήξερε ότι τον κοροϊδεύουν. Χούφτο, σου λέει τώρα που μπορεί. Βρε, μίσχο, βρε. Δεν με έχει αφήσει να τη πιάσουν το χέρι. Εδώ είμαστε. Πειράζει που εγώ θέλω Άρτα πίσω, φίλε. Αυτό το τρελό αγόρι. Που το θέλω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Αύριο, αύριο είμαστε. Αύριο είμαστε όλοι εκεί. Αύριο είμαστε όλοι εκεί. Το λέμε συνέχεια. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. 3 η ώρα είμαστε στην Καμάρα. Ενωμένοι κάτω από τα 4 γράμματα, κάτω από τον ίδιο σκοπό. Να φωνάξουμε, να δώσουμε ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που μας επιφύλασαν όλη αυτή τη δοκιμασία νεύρων, όλο αυτό το σκηνικό που το έστησαν με μοναδικό σκοπό να μας στερήσουν αυτό που δικαιωματικά κερδίσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θερμή παράκληση στα παιδιά που φορούν τη φανέλα, στους παίκτες της ομάδας. Κατανοούμε ότι όλο αυτό το διάστημα είστε υποχρεωμένοι να παραμένετε συγκεντρωμένοι κάτω από τελείως αντίξωες συνθήκες. Ότι είστε άνθρωποι το ξέρουμε και όχι μηχανές. Αφήστε απ' έξω όλα τα άλλα, δικαστήρια, εφέσεις, βίντεο, ποντίκηδες, αρετόπουλος, κομμίνιδες. Αφήστε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα, όλο αυτόν τον πόλεμο, αφήστε τον απ' έξω. Απόλυτη ανάγκη να πάρθουν οι 3 βαθμοί αύριο μέσα στην Τούμπα. Απόλυτη ανάγκη. Πάμε να πάρουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο, ένα τεταρτάκι γραμμές. 2310-287-888. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Εδώ από Ξάνθη παίρνω. Από Ξάνθη. Πάρα πολύ. Το όνομά σου χαμήλωσε τελείως για να μην μικροφωνίζουμε. Θανάσης είμαι, ο δικηγόρος που λέγαμε. Μπράβο ρε Θανάση, τώρα σε θυμήθηκα. Έλα αδερφέ. Τι γίνεται. Ξέρεις ότι βγήκε εδώ ένας σε εμάς, ίδια φωνή, κούγια. Ίδια. Δεν ξέρω αν την άκουσε την εκπομπή εκείνη. Όχι, δεν πρόλαβα. Δεν... Βγήκε ένας ο οποίος είχε ίδια φωνή με τον Κούγια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ο τρόπος που μιλούσε μας ανέπτυξε και διάφορα νομικά αυτά. Είπε ότι ήταν να πει και στο τέλος του λέω: συγγνώμη, είστε δικηγόρος? Και λέει: όχι. Εμένα, αν με ρωτήσει αν είμαι δικηγόρος, πολύ γρήγορα θα σου απαντήσω όχι. Έτσι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σκεφτώ κάτι, έτσι δεν είναι. Αν με ρωτήσει, είσαι ξανθός και 30 κιλά, θα σου πω όχι κατευθείαν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ούτε κι εγώ. Δεν μπορώ να συνεχίσω να μεταξύ. Τέλος πάντων. Βγήκε και είπε ο Κούγιας λοιπόν, και το λέω επειδή σπουδάζει νομική, εχθές, ότι μια χαρά μπορεί, λέει, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο αθλητικός δικαστής, να λάβει υπόψη του το οπτικό υλικό. Δεν υπάρχει κάποιο. Αυτό θα έλειπε, ρε φίλε. Και στο κάτω-κάτω, γιατί τις έχουν ανοιχτές κάμερες, για αυτές τις περιπτώσεις δεν τις έχουν. Πέρα από αυτό, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Η ΑΕΚ, ξέρεις τι ακριβώς φοβάται με τον κύριο Σκουτέρη? Και λαϊδούν τα πουλάκια στο βάθος. Ναι, εδώ πέρα για δουλειά που είμαστε λιγάκι και λαϊδάνε και τα πουλάκια. Πολύ σημαντικό που κελαϊδούν τα πουλάκια και δεν είναι παπαγαλάκια που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς ομάδων όπως η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Λοιπόν... Για πες τι φοβάται η ΑΕΚ, γιατί... Είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Κουτέρης έθεσε ένα αμφιβόλο το φύλλο γενικά το φύλλο αγώνα. Πολύ σωστό. Ενώ οι υπόλοιποι αθλητικοί δικαστές θεωρούν ως θέσφατο το θέσφατο. Ως θέσφατο το φύλλο αγώνα. Ο κύριος Κουτέρης είναι ο μοναδικός που το έθεσε ένα αμφιβόλο. Και καλά έκανε. Όταν αδερφέ μου λέει ο Κομίνης ότι εγώ ακύρωσα αμέσως τον γκολ και όλοι οι φίλοι
βλέπει ότι δείχνει αμέσως έντρα το χέρι του και τρέχει και ο επόπτης χωρίς να έχει σηκώσει ποτέ τη σημαία, άρα είναι ένα κουρελόχαρτο. Μπορεί καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Ενώ οι υπόλοιποι αθλητικοί δικαστές λαμβάνουν υπόψη τους μονάχα το φύλλο αγώνα και ό,τι έχει γράψει ο διαιτητής. Ο διαιτητής, ναι. Ο κύριος Κουετές είναι ο μοναδικός που τέχει θέσει έναν αμφιβόλο... Και καλά το... κάνει. Και καλά κάνει. Αυτό το οποίο θέλω να σου πω όμως είναι το εξής. Το όλο θέμα το οποίο θα δημιουργηθεί, θα δημιουργήσει ένα δεδικασμένο που θα έχει δέσει χειροπόδαρα όλη την νομική κοινότητα. Γιατί δεν θα μπορεί κανένας αθλητικός δικαστής να εκδικάσει με βάση... απόλυτη σαφήνεια και να θεωρήσει τετελεσμένο το περικοινού δικαίου αίσθημα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μακάρι και να γίνει. Διότι πολλά έσχη έχουμε δει πάνω σε αστείες αναφορές μέσα στο φύλλο αγώνα που ο καθένας εκεί πέρα έγραφε ό,τι ήθελε. Όταν αυτός τώρα βγάζει, μας βγάζει τυφλούς τρελούς όλους, πώς να λάβω υπόψη μου εγώ. Καλά κάνει ο δικαστής και λέει, έλα εδώ ρε φίλε, μας λες εδώ ότι ακύρωσε τον γκολ. Το βλέπουμε απέναντι. Λες ψέματα. Μήπως πρέπει να τον καλέσει κιόλας να έχει και... Κοίταξε, για μένα ο ΚΑΠ πρέπει να ξανατεθεί πάλι υπό αμφισβήτηση και να τεθούν στοιχεία της ποινικής, του ποινικού κώδικα και της ποινικής δικονομίας, ειδικότερα τα άρθρα περί απίθειας και βίαιης προσαγωγής προς το δικαστήριο. Σωστό, να πρέπει να οφείλει να δώσει το παρόν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Και θα πρέπει να τα κάνει κοινοποίηση και στο συνδικαλιστικό όργανο της ΚΕΔ, έτσι ώστε να υπάρχει και το πειθαρχικό παράπτωμα του διαιτητή. Απόλυτα σωστό αυτό που λες. Έγινε. Okay. Να είσαι καλά. Γεια σου Ξάνθη, γεια σου δικηγόρε μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. 2310-287-888. Μου ζητάτε να παίξουμε το ηχητικό, το βιντεάκι. Πάμε, πάμε, πάμε. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Ο Τσίντογλου. Ως εδώ. Ναι, αυτός. Ως εδώ. Πρεσβύτερος. Για όνομα του Θεού, ρε παιδί. Αγώνας τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ. Ο διαιτητής το κατακύρωσε. Το ακύρωσε. Το ξανακατακύρωσε. Τι είναι αυτά. Όλη τους η προσπάθεια είναι να διώξουν δοσαβίδι από τον ΠΑΟΚ. Και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Άσε, οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλά όλη τους η προσπάθεια είναι να διώξουν δοσαβίδι. Όλοι τους αυτή είναι η προσπάθεια. Να κατεβεί να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος, επειδή τον έζησα πολλά χρόνια εγώ, είναι ωραιότερος κόσμος. Είναι ο κόσμος που λατρεύει την ομάδα του. Άρα να κατεβούνε ήρεμοι, ειρηνικά, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτε. Και να προσπαθούν ο ΠΑΟΚ να είναι ενωμένος. Φτάνει πια τόση αδικία για τον ΠΑΟΚ. Την ιστορία μου την ξέρετε. Κούδας. 60 χρόνια Γιώργος. ΠΑΟΚ. Μια Γιώργος. Ιστορία που ξεκίνησε από ένα έγκλημα. Το 1963 έγινε αυτό το έγκλημα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1963. Αποκρούει ο Σημαντήρης από τη γραμμή με μπλοζόν την μπάλα. Δεν δίνεται το πέναλτι, συνεχίζεται το παιχνίδι, διαμαρτύρονται οι παίκτες, γίνεται ένα κουφούζιο μέσα στο γήπεδο και ο παράγοντας Λάζαρος Τσόμος παίρνει την ομάδα και φεύγει. Τιμωρείται ο ΠΑΟΚ με μηδενισμό και με τρεις αγωνιστικές με τους αντιπάλους Εθνικό, Πανιόνιο και Απόλλωνα Σμύρνης, γίνεται η έφεση, δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ στο να παίξει τα τρία αυτά παιχνίδια γιατί και δίνεται και με υποβιβασμό. Σε αυτή τη συγκυρία 5 παίκτες τιμωρήθηκαν από την πρώτη ομάδα και 5 παίκτες από εφηβική και β' ομάδα παίζουν τα πρώτα τους παιχνίδια.
στην Αλφα Εθνική. Το πρώτο έγκλημα που έχει γίνει και το θυμάμαι, περνάει μέσα από το μυαλό μου εκείνα τα χρόνια που μετά στη συνέχεια είδα τα διαχρονικά εγκλήματα που γινότανε. Το μήνυμά μου, το μήνυμα είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Η Λερναία Ύδρα τη κόβει ένα κεφάλι και βγαίνουν άλλα 10. Στέλνω το μήνυμα ότι μετά 6 χρόνια που είναι αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά είναι θείο δώρο για τον ΠΑΟΚ, συνεχίστε, αγαπάτε την ομάδα, στηρίξτε αυτόν τον άνθρωπο και κάποτε επιτέλους και μετά 60 χρόνια που έχω ζήσει σε αυτή την ομάδα θα δικαιωθούμε. Οι αδικίες υπάρχουν πάρα πολλές. Τουρσουνίδης. Αν τις βάλω στο μυαλό μου, Γιώργος, αριθμημένα είναι πάρα πολλές και χρόνιες. Εκείνο που, που με έχει μείνει εμένα χαρακτηριστικά είναι ένα παιχνίδι που παίζαμε στο Καραϊσκάκι για αγώνα κυπέλου. Διαιτητής ήταν ο κύριος Ζακεστίδης τότε. Και πραγματικά η ομάδα έπαιζε τέτοιο καλό ποδόσφαιρο. Υπήρχαν δύο πολύ τρανταχτά πέναλτι και ειδικότερα σε ένα σε εμένα που νομίζω τέτοια φάση όποιος και να τη δει δεν μπορούσε να την αμφισβητήσει. Και φυσικά ο διαιτητής όχι απλά δεν έδωσε το πέναλτι που έπρεπε να δώσει, γιατί θα άλλαζε και τη ροή του αγώνα, αλλά μου επιτέθηκε και φραστικά στο ότι να με πει ότι εδώ είναι Καραϊσκάκη, εδώ είναι Ολυμπιακός και κοιτάξτε να παίξετε, να τελειώσει το παιχνίδι και να σηκωθείτε να φύγετε. Νομίζω αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός που μας εξόργησε, αλλά τότε τα χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε, όπως και τώρα, θέλουν να κάνουν, νομίζουν ότι θέλουν να κάνουν κουμάντο. Απλώς εμείς σαν ποδοσφαιριστές, ο σκοπός μας ήταν να προασπίσουμε την ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, την ιστορία του και κάτι ανάλογο γίνεται και τώρα. Έχουμε πολλές αδικίες, τουλάχιστον εγώ. Αντελίνο, Βιερίνια. Μία που θυμάμαι, γιατί ήταν την πρώτη μου χρονιά στο ημιτελικό στο Καραϊσκάκι, που είχαμε κερδίσει το πρώτο αγώνα 1-0 και έχει γίνει χίλια δύο πράγματα στο δεύτερο παιχνίδι. Και μετά από τόσα χρόνια που έχω φύγει, γύρισα πάλι ξανά εδώ στην ομάδα μου να προσπαθήσω να κερδίσω καθαρά το πρωτάθλημα. Και αυτό που έχει γίνει τελευταίες δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, πάλι μου βγάζει στο μυαλό αυτό τη αδικία που είχε ζούσε τότε που είχε έρθει στο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λόγο έστειλα αυτό το χαρτί στη FIFA και του UEFA, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε στο αγωνιστικό χώρο, όχι στη δικαστήρια. Και δεν το περίμενα ή δεν το περιμένω να με απαντήσουν, αλλά είναι κάτι που ήθελα να βγάζω από μέσα μου, γιατί τις αδικίες που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα είναι πολλά. Ως εδώ, Σάββατο τις 3 ώρες της Καμάρας, σε περιμένουμε όλοι. Το ραντεβού μας ολονών, του κόσμου, εμάς των βετεράνων και γενικότερα όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ είναι το Σάββατο στις 3 η ώρα στην Καμάρα. Πρέπει όλοι να δώσουμε το βροντερό παρόν. Σάββατο, 3 η ώρα στην Καμάρα. Όλοι να πάνε οι ορατοί στην Καμάρα να κάνουν ειρηνικό συναλλητήριο και μέχρι εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια 3 η ώρα στην Καμάρα. Φτάνει πια τόση αδικία για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Μέσα σε ένα πολύ μικρό βιντεάκι, τα παιδιά που το έφτιαξαν, οι σύνδεσμοι, έχουν κλείσει πολύ μεγάλη ιστορία. Διαφορετικές γενιές από ανθρώπους που τίμησαν, που δόξασαν, που μάτωσαν τη φανέλα, εμβληματική. Διαβάζω το μήνυμα που ήρθε από το Ανόβερο, από τα παιδιά στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερο. Το Σάββατο 14 Απριλίου και ώρα 3 ο λαός του ΠΑΟΚ έχει ραντεβού στο συλλαλητήριο που διοργανώνει οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ στην Καμάρα. Λαέ του μεγάλου ΠΑΟΚ, πρέπει να δώσει το παρόν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι υποχρέωση όλων μας ως οπαδοί του ΠΑΟΚ να στηρίξουμε τον αγώνα. Οι μάχες θα συνεχιστούν και δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε την ομάδα μας μόνη της. Λαέ του ΠΑΟΚ γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει αγώνας. Όλοι μαζί μέχρι να δικαιωθούμε. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερου στηρίζει το συλλαλητήριο και η σκέψη μας θα είναι μαζί σας. Λαός ενωμένος, ποτέ ετοιμένος. Σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερου. Όπως πάντα τα παιδιά, το σώμα τους εκεί, το μυαλό τους
είναι εδώ. Ο Μάριος Dynamicsman μου γράφει: καλημέρα, παιδιά. Α, ξέχασα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα Volley, η οποία προχωράει. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Τρεις φορές πρωταθλητής συνεχόμενα, μην το ξεχνάτε. Καλημέρα, παιδιά. Καλό Παρασκευαστικό σε όλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα στο Volley για την νίκη εκτός έδρας. Αύριο πρέπει όλοι να γίνουμε μια γροθιά και να φωνάξουμε δυνατά, ώστε να ακουστούμε μέχρι κάτω στην Αθήνα και να ακουστεί σαν τρίλισμα λιονταριού, ώστε να καταλάβουν και να φοβηθούν ποιος είναι, τι είναι και τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά νίκη με τον Πανιόνιο. Πολλά συλληπιτήρια στον Έλληνα αεροπόρο που έπεσε μαχόμενο στα καθήκοντά του. Ζούμου σου, το ζούμε και το νοούμε, δεν μασάμε ρε. Απλά τα πράγματα. Γεια σου Χρύσα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά θα με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός η γλάρη δεν πετάνε. Γεια σου Χρύσα μου. Γεια σου Τσόφα μου, εννοείται. 29 του μηνός. Πάμε. Ναι, έλα. Μην ξεχνάτε, πάμε να πάρουμε μερικές γραμμούλες ακόμα, γιατί τα παιδιά θα μπουν και 5 σήμερα. 23-10-287-888. Λοιπόν, κατά 99% μου γράφει ο Χρήστος, ο Φραγκαντώνης, η γιγαντοθόνη θα είναι κανονικά εκεί. Η μεγαλύτερη προσπάθεια γίνεται να έρθει και ο Ιβάν, σημαντική η παρουσία του. Βεβαίως, πιστεύω ότι θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί ο Ιβάν. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί. Εμείς, ασχέτως αν θα έρθει ή όχι ο πρόεδρος, πρέπει να δώσουμε το παρόν αύριο, βροντερό παρόν. Και μετά, 7.30 ώρα είναι το μάτς, πορεία ειρηνική στη γιγαντοθόνη, στον αγώνα που δίνουν τα παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, έξω από το ναό. Αν αγαπάς κάποιον, ας τον να φύγει. Αν γυρίσει, λέει, θα είναι ο Τάξη Λεμονής, λέει ο Βαγγέλης Παρτσανάκης. Γεια σου, Βαγγέλη. Να ξέρετε, παιδιά, φεύγει ο Βαλβέρδε από την Μπαρτσελώνα και πάει ο Σερ Τάκης. Λεμονή θέλει να πούμε εκεί, η Μπαρτσελώνα. Ματσάρα έχει γίνει και χθες. Η Λάτσιο, παιδιά, τρώει 3 γκολ σε 4 λεπτά. Αν βάζαμε 2 πλαστικές καρέκλες από πανηγύρι. Αν βάζαμε 2 κόνους. Αν βάζαμε 2 βαρελάκια από αυτά που ήταν από φελιζόλο που πίναμε νερό όταν ήμασταν μικροί σε εκδρομές. Αυτά με το, ξέρεις, με το κούμπομα. Τα βάζαμε στην εστία. Υπήρχε περίπτωση, ρε, κι όσοι να τρώγαμε 3 γκολ σε 4 λεπτά. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, ρε, που γίνεται, να πούμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Βεβαίως, υπενθυμίζω και πάλι, το είπα νωρίτερα, το λέω και τώρα, το βάλαμε και στο zoomusu.gr, το site μας, ότι υπάρχει έκτακτη εκπομπή σήμερα εδώ στο Λίμπερο, στο 107,4, στον FM 10-12. Οι σύνδεσμοι, οι συντονιστικοί, θα είναι εδώ. Να ξεσηκώσει τον κόσμο, να δώσει κατευθύνσεις. Απόλυτη προσοχή σε ανθρώπους οι οποίοι σας φαίνονται περίεργοι, σας φαίνονται ξένοι. Μπορεί να είναι από κόμματα, από παρατάξεις, από γνωστοί, άγνωστοι, περίεργοι που δεν έχουν καμία σχέση με τον ΠΑΟ, καμία σχέση με το ειρηνικό συλλαλητήριο. Απομονώστε τους. Δεν θα τολμήσει κανένας, βέβαια, δεν θα τολμήσει κανένας να παρισφρήσει μέσα στο λαό για δικούς τους σκοπούς. Να αναμειχθεί μαζί με την μάζα, μαζί με τον πολύ λαό, για να περάσει και να κάνει τα δικά του. Προσοχή στις προβοκάτσιες, γιατί πολλοί θέλουν να μπουν και να μας το χαλάσουν. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Άρα, αύριο είμαστε όλοι εκεί, χωρίς να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Μόνο τα 4 γράμματα. Μαζί με τον σκοπό αυτόν, να φτάσει η φωνή μέχρι εκεί που πρέπει, μέχρι σε αυτούς που αποφάσισαν για τη δική μας μοίρα, καταπατώντας κάθε έννοια δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, κάθε έννοια δικαίου, απαντώντας με πολύ ηχηρό τρόπο, με φωνή, με πάθος, με τρέλα. Πάρτε και τα παιδιά σας, πάρτε τον μπαμπά, πάρτε τον παππού, τη γιαγιά, κατεβαίνουμε όλοι, μια οικογένεια. Αύριο πρέπει το συλλαλητήριο να είναι εκοφαντικό. Πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο και θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είναι αυτή θα είναι η δική μας απάντηση σε αυτό που μας ετοίμασαν. Ακόμα και ο πιο αδαής, ακόμα και ο πιο άσχετος με το ποδόσφαιρο κατάλαβε αυτό που στήθηκε φέτος. Τη μηχανογραφία που εμπνεύστηκαν άνθρωποι σε κανένα σκαμπουδάκι, να πούμε, στο Κολωνάκι,
που αποφάσισαν για τη δική μας μοίρα. Αποφάσισαν να μας στερήσουν αυτό που δικαιούμαστε, να μας πάρουν την ηρεμία μας, τον ύπνο μας, να χαλάσουν την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική. Δεν θα περάσει αυτό. Γι' αυτό ακούσατε πριν όλους αυτούς που φόρεσαν τη φανέλα. Με πρώτο την καλύτερο, τον γυρεότερο, τον πρεσβύτερο, τον κύριο Τσίντογλου. Να λέει. Αύριο λοιπόν είμαστε εκεί. Αφήστε, δεν αξίζει να αφιερώσετε μισή ωρίτσα από το χρόνο σας. Να κατέβουμε εκεί και να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια μεγάλη. Να ανταμώσουμε για αυτό το σκοπό. 100% αξίζει τον κόπο. 100%. Φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη μας συνάντηση είναι αύριο στις 3 ώρα στην Καμάρα. Η επόμενη, εξίσου σημαντική για άλλο σκοπό, είναι στις 29 του μηνός. Κοντεύουν οι μέρες, γιατί έξω από τη θύρα 3 συναντιόμαστε για να δώσουμε για 14η φορά τα τελευταία χρόνια αίμα για τον συνάνθρωπό μας. Ιερός ο σκοπός και αυτός. Να σώσουμε ζωές. Αυτό κάνουμε τα ζουμουσάκια, αυτό κάνει η εκπομπή. Και όποιος, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε, ό,τι χρώμα και να είστε, όποιες εθνικότητες και να είστε, ό,τι κόμμα και να πιστεύετε, ό,τι ιδεολογία και να έχετε, θέλουμε το αίμα σας. Ελάτε. Ακόμα και αν δεν μας γουστάρετε, σαν εκπομπή, σαν ομάδα, σαν οτιδήποτε, σαν φάτσα, σαν φωνή, σαν οτιδήποτε. Ελάτε όμως εκεί να σφίξετε το χέρι στους αιμοδότες, στα ζουμουσάκια που δίνουν το αίμα τους. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά, να τα πούμε. 29 Απριλίου, έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Όλοι αύριο στην Καμάρα λοιπόν, εκεί είναι το ραντεβού μας. Και το βράδυ μην ξεχνάτε 10-12, ειδική εκπομπή από τους συνδέσμους. Φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά πράγματα. Όποιος δεν πήγε να φάει, χάνει. Όποιος πήγε, αποκλείεται να μην ξαναπάει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι νόστιμο. Ακόμα και τη χαρτοπετσέτες του νόστιμες και τα τραπεζομάντιλά του, να πούμε. Και οδοντογλυφίδες του, του Δημήτρη. Όποιος πήγε, ξέρει γιατί λέμε 16 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια, χορηγός δεύτερης ώρας, μια φορά και έναν καιρό, παιδική κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη, Αριστοτέλους 22. Μπείτε, ρωτήστε πώς μπορούν τα παιδάκια σας να πάνε εκεί που τα προσέχουν σαν τα μάτια τους. Οι άνθρωποι να μπουν σε μια κοινότητα, να ζήσουν ωραία πράγματα και να περάσουν αξέχαστες μέρες. Αυτά. Ζούμε σου περισσότερο από ποτέ. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αύριο είναι μια τέτοια στιγμή το συλλαλητήριο. Όλοι εκεί. Όλοι εκεί. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.